και για τη φιλοξενία στο σταθμό σας. Παιδί της Καλυθέας εδώ, της πρώτης γειτονιάς του Sport FM. Αργότερα, νομίζω, το μεγαλύτερο κομμάτι της διαδρομής στον Ιωνικό. 10 χρόνια, ναι. Ναι. Και αποστέλθηκε στον Αστέρα Τρίπολης. Πήγα στην πορεία της από Β' Εθνική προς Α και έπαιξα την πρώτη χρονιά που στην Α Εθνική. Ξέχασα κάτι, όχι. Αυτές. Άρα λοιπόν, το πρώτο που σκέφτομαι είναι ότι είσαι των μακροχρόνιων σχέσεων. Όχι, παίζω 6 μήνες εδώ, 6 μήνες παραδίπλα και 6 μήνες εκεί. Σε όλη σου τη διαδρομή, και μιλάμε για μια διαδρομή με καμία 200 μάτς. Τόσα δεν ήταν. Και παραπάνω σίγουρα. Σχεδόν όλα Super League. Σε τρεις ομάδες όλες και όλες. Πάντα μου άρεσε. Καταρχάς είμαι θειασότης της ομάδας. Και αυτό κρατάω και ως τώρα ως προπονητής. Πάντα μου άρεσε η ομάδα. Μου έτυχε στην καριέρα μου να νιώσω ζεστά όπου ήμουν. Δεν ήμουν λάτρης του να αλλάζω ομάδα. Και γι' αυτό τα πρώτα μου 6 χρόνια τα πέρασα στην ομάδα της γειτονιάς μου. 10 χρόνια στην Νίκαια, στην ακμή της ομάδας του Ιωνικού. Και τα δύο τελευταία μου χρόνια είχα την τιμή επίσης να περάσω μια ομάδα η οποία χαίρομαι το που έχει φτάσει. Τον Αστέρα Τρίπολης. Ωραία. 6 και 10 και 2 μας κάνει 18. Σε τρεις ομάδες. Να σου πω και με τα κορίτσια έτσι. Μεγάλες σχεσάκιας, μακροχρόνιες σχέσεις. Λίγες. Λίγες και καλές. Εξάλλου είμαι και πολλά χρόνια παντρεμένος. Καλά. Το σταματάω εδώ, διότι κύριε δημοσιογράφε δεν μπορείς να ρωτάς τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αλλά από ό,τι βλέπω και ως προπονητής. 2,5 χρόνια τώρα στην Παναχαϊκή. Θυμήσε μου πριν την Παναχαϊκή ως προπονητή. Ξεκίνησα λέξη ως γιατί ήθιστε στην Ελλάδα να γίνεται αυτό και είναι καλό σχολείο έτσι κι αλλιώς. Ο προπονητής κάποια στιγμή να είναι ως assistant coach κάπου. Ξεκίνησα από την ομάδα μου, της γειτονιάς μου. Ήμουν με τον Κριστόφτο Βαζέχα στην Καλυθέα, και με τον κύριο Γκόγκιτς. Τώρα το θυμάμαι, σας είχα πετύχει σε έναν αγώνα κυπέλλου με τον Όφη στο Ηράκλειο. Μετά πέρασα ένα διάστημα στην αρχή όταν είχε ανέβει ο Άλυμος για 5 αγώνες στην Β' Εθνική. Ήμουν συνεργάτης του πάλι του Παύλου του Δερμιτζάκη, τον οποίο είχα γνωρίσει και συνεργαστεί και στον Αστέρα Τρίπολης στη Λαμία. Μετά, επειδή είδα λίγο το ποδόσφαιρο ήταν λίγο δύσκολο, βρήκα κάπου χώρο στα θέματα υποδομών το 15-16 του Ατρομήτου, ο οποίο ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Ναι. Και σου κάνει ίσως και τα πράγματα πολύ πιο εύκολα όταν ασχοληθείς με αντρικό κομμάτι. Αν έχεις περάσει από το youth. Βεβαίως. Αλήθεια. Γιατί τα ξεψαχνίζεις περισσότερο. Τα κάνεις, ψάνεις τις λεπτομέρειες, ασχολείσαι από τη βάση. Άρα όταν ασχολείσαι από τη βάση και μετά φτάσεις σε αντρικό κομμάτι, το αντρικό κομμάτι είναι πολύ πιο εύκολο, είναι πολύ πιο απλό. Αλήθεια. Βεβαίως. Εγώ νομίζω ότι στη διαχείριση τα πιτσιρίκια είναι πολύ πιο εύκολα σε σχέση με το να αντιμετωπίζεις τις πιέσεις μιας ομάδας που είναι σε επαγγελματική κατηγορία, έχει στόχο, πρέπει να κάνει αυτό, πρέπει να κάνει εκείνο, πρέπει να κάνει το άλλο. Όταν πρέπει να εκπαιδεύσεις παιδιά από μικρή ηλικία, τα οποία είναι στο μηδέν, ξεκινάνε, θα πρέπει να έχεις και την υπομονή και τον χρόνο και να μην απορρίπτεις ποτέ παίχτες. Γιατί δεν μπορείς να ξέρεις τι θα σου παρουσιάσει ένα παιδί, και αυτό είναι συμβουλή και προς τους γονείς προς τα παιδιά τους και προς τους προπονητές ως προς τα παιδιά τους. Η ιστορία του ποδοσφαίρου είναι γεμάτη από τρομερούς παίκτες οι οποίοι κάποτε κάποιος τους απέρριψε. Ναι. Ακριβώς. Αργότερα, όταν φτάσεις σε αντρικό επίπεδο, ότι επειδή θα δώσεις, εννοείται ότι έχεις να ασχοληθείς με παιδιά που είναι πιο ευφυή για να έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο, μπορεί να του πεις λιγότερα πράγματα. Εξάλλου, έχει εκπαιδευτεί και έχει μάθει αρκετά πράγματα μέσα αυτή την πενταετία, εξαετία, οχταετία που έχει διανύσει ώστε να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Οπότε είναι πλέον πιο ξεκάθαρες οι οδηγίες ενός προπονητή απέναντι στους παίκτες του. Η διαχείριση που λες, φυσικά, αλλά αυτό έχει σχέση με τον χαρακτήρα και την ψυχοσύνθεση του προπονητή. Το πόσο άνετα, βολικά ή άβολα νιώθει το να έχει μέσα στα αποδυτήριά του παίκτες, ονόματα. Να κάνω μια παρένθεση για μια σημαντική είδηση. Η Μαρία Σάκαρη πριν από λίγο κατέκτησε το τουρνουά, το Μαρόκο Cup. Ο πρώτος τίτλος στην καριέρα της Μαρίας. Έπαιξε τελικό με την Βρετανίδα, την Τζόναθαν Κόντα. Έχασε το πρώτο σετ 6-2. Πήρε τα δύο επόμενα 6-4, 6-1. Συγχαρητήρια, Μαρία!
Είχες μέσα στο μυαλό σου πριν όταν είπες ότι είδα πως το ποδόσφαιρο ήταν λίγο δύσκολο και είπα να κοιτάξω λίγο και το youth. Εννοούσες το να βρεις δουλειά. Ακριβώς, να... ακριβώς. Ο χώρος είναι κλειστός. Κλειστός εννοώ γιατί αρχικά για να μπορέσει να εργαστεί στην Α' Εθνική ή ακόμα και σε πολύ καλές ομάδες της Β' Εθνικής, θα πρέπει κάπου να παράξεις έργο. Mm-hmm. Και το να παράξεις έργο θα πρέπει να βρεις σε ομάδες σε χαμηλότερες κατηγορίες ή σε τμήματα υποδομών. Γιατί νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί προπονητές, εξάλλου στην Ευρώπη, προπονητές προετοιμάζονται πριν γίνουν στην αντρική τους ομάδα στη θέματα υποδομών τους. Mm-hmm. Οπότε μια ομάδα Super League νομίζω είναι μια καλή αρχή για κολαπτώμενους προπονητές. Και εδώ έχουμε παραδείγματα. Είτε σαν βοηθός, είτε στο κομμάτι των ΚΑΠΑ. Απλά ήθελα μετά, επειδή ήθελα να προπονήσω και όχι να είμαι ως assistant coach, μετά έψαξα κάτι να κάνω μόνος μου. Επειδή είπαμε ότι οι πόρτες είναι κλειστές, όχι γιατί μου τις έκλεισε κάποιος, απλά γιατί θα πρέπει να δείξεις πρώτα κάτι και μετά να εργαστείς. Mm-hmm. Δεν μπορεί να εργαστείς χωρίς να έχεις δείξει κάτι στον κόσμο ή στο κοινό το ποδοσφαιρικό. Έχω μια αίσθηση, Σωκράτη, ότι οι σχολές προπονητών παράγουν πολλούς και οι ομάδες είναι λίγες. Θέλω να πω, είσαστε πολλοί. Οι ομάδες είναι συγκεκριμένες. Ναι, έχει αρκετούς Έλληνες προπονητές. Έχουμε αρκετούς και ικανούς Έλληνες προπονητές. Σαφέστατα και ο χώρος έχει περιοριστεί και ίσως και περισσότερο τώρα με την Super League 1 και τη Super League 2. Μακάρι να αναβαθμιστεί. Κάποιες δουλειές παίρνουν ξένοι προπονητές. Οπότε, ναι, τι περισσεύει για τον Έλληνα προπονητή σε σχέση με το πόσους Έλληνες προπονητές παράγουν οι σχολές της Ομοσπονδίας. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να μην κοιτάμε πάντα τι κάνουν οι άλλοι, τι γίνεται. Θα πρέπει να κοιτάξουμε λίγο και τον εαυτό μας. Άρα θα πρέπει να κοιτάξουμε ότι όταν βρούμε τον χώρο και τον χρόνο να μπούμε κάτι. Άδραξε το, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Πώς θα μπορέσεις να παράξεις και να δείξεις κάτι εκείνη τη στιγμή, ώστε να μπορείς και να έχεις δουλειά και να κάνεις κάτι περισσότερο ή μεγαλύτερο. Και να έχεις και δουλειά μετά με τη δουλειά που θα δείξεις πριν. Εννοείται. Φυσικά. Ουσιαστικά η πρώτη δυνατότητα που σου δόθηκε να το κάνεις ήταν η Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή. Έμεινες 2,5 χρόνια, τρίτη εθνική, δεύτερη εθνική, football league, και μέχρι το Μάρτιο φέτος. Μέχρι μέσα Μαρτίου. Μέσα Μαρτίου. Η αίσθηση απ' έξω είναι ότι η Παναχαϊκή σε 2,5 μήνες, για να μην πω μέσα σε 2,5 εβδομάδες, γκρέμισε 2,5 χρόνια. Αυτό καταλάβαμε. Και κακώς γελάω κιόλας, γιατί δεν είναι αστείο. Έχει όχι δημιουργηθεί. Είναι γεγονός αυτή η εικόνα ότι το τελευταίο μήνα, 1,5 μήνα, πραγματικά η ομάδα δεν ήταν αυτή που ήταν τουλάχιστον τα 2,5 χρόνια. Και δεν ήταν όχι μόνο αγωνιστικά. Ήταν σε πάρα πολλά θέματα. Έχει αλλάξει γενικά η νοοτροπία, ο σχεδιασμός και φυσικά και το αγωνιστικό προφίλ της ομάδας. Δεν ξέρω αν ευθύνεται η αλλαγή προπονητή ή όχι. Συνέβη όμως και αυτό μέσα στο γήπεδο. Πρόκειται για ένα, να μην το πω project, να το πω στα ελληνικά, εγχείρημα που ομολογουμένως ήταν αρκετά ξένο προς την περιραίουσα ελληνική πραγματικότητα. Ήταν κάτι καινούριο για εμάς, ίσως στην Ελλάδα. Είναι κάτι το συνηθισμένο νομίζω για πάρα πολλές ομάδες όμως στην Ευρώπη. Αυτό που θέλαμε να χτίσουμε εγώ, ο καθένας στο δικό του τομέα, ήταν η ανάπτυξη και η οργάνωση των υποδομών, γιατί δεν νοείται ομάδα χωρίς να έχει υποδομές, έτσι κι αλλιώς. Επιστροφή των φιλάθλων στο γήπεδο. Μια ομάδα που να σταθεροποιηθεί στην κατηγορία τουλάχιστον τη Football League, αφού ήμασταν στη Γάμα, και μια ομάδα που να παίζει καλό ποδόσφαιρο και σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αυτά προσπαθήσαμε αρχικά. Κυρίως από όλα αυτά που είπες, κρατάω το να γίνει η ομάδα, η υπόθεση της πόλης και της περιοχής. Αυτά συνέβησαν όμως. Δηλαδή, ο κόσμος επέστρεψε στο γήπεδο. Ο κόσμος με το δίκιο του, γιατί καταλαβαίνουμε και στην επαρχία, όταν υπάρχει ένας πολύ μεγάλος σύλλογος, ότι θέλει να δει την ομάδα του στη Super League, στην Α' Εθνική. Όμως τα πάντα έχουν το χώρο τους και το χρόνο τους που θα γίνουν όλα αυτά και ανάλογα ποιο δρόμο επιλέγεις για να φτάσεις εκεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι για να επιλέξεις να φτάσεις εκεί. Θα φτάσεις με νεαρούς παίκτες, κολαπτώμενους παίκτες, τοπικούς παίκτες, παιδιά που θα δημιουργήσεις.
ή θα πας με έτοιμους παίκτες. Ναι. Αν θες να πας με έτοιμους παίκτες, έχεις την οικονομική δυνατότητα να τα κάνεις όλα αυτά. Σε τι κοινό απευθύνεσαι, τι θες να κάνεις, αν θα υπάρχει αύριο. Εμείς προσπαθήσαμε περισσότερο να απευθυνθούμε στον κόσμο της Πάτρας, ώστε, επειδή είναι απαιτητικός κόσμος και πολύ καλά κάνει και μας έκανε καλό σε όλους, και σε μένα ως προπονητή μου έκανε καλό και στους παίκτες έκανε καλό, ότι η απέτηση θέλει να δει ποδόσφαιρο. Ναι. Και από τη στιγμή που μπήκαμε στη διαδικασία, νομίζω ότι είναι κοινώς αποδεκτό από όλη την Ελλάδα, Αλέξη, όπου περάσαμε, ότι πραγματικά ότι η Παναχαϊκή αυτά τα 2,5 χρόνια, ας βγάλουμε της ΓΑΜΑ Εθνικής ίσως, ας πάμε τουλάχιστον αυτό το σχεδόν 2 σεζόν, ότι η Παναχαϊκή έπαιζε ποδόσφαιρο. Είχε το πλάνο της, είχε το στόχο της, ήξερε τι θα κάνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πολλές φορές τα κατάφερνε, πολλές φορές όχι. Φυσικά είχαμε και αδυναμίες, έχουμε κάνει και λάθη. Είναι σίγουρο αυτό. Όμως το ότι να παίζουμε ποδόσφαιρο και το να είμαστε ειλικρινείς έφερε κόσμο στο γήπεδο. Και με Έλληνες παίκτες. Και την πρώτη πέρσι με Έλληνες παίκτες μόνο. Φέτος επιχειρήσαμε να φέρουμε δύο ξένους και φέραμε ένα παιδί από τη Βουλγαρία, τον Καρατσανάκοφ, και τον Ισραήλ Κολ. Ο ένας έφυγε τον Ιανουάριο, ο Αργεντίνος μας παίζει ακόμα. Και να βοηθήσει αυτά τα παιδιά. Ο κόσμος ήρθε στο γήπεδο. Αγκάλιασε την ομάδα. Ένα από τα συστατικά που η ομάδα πήγαινε καλά ήταν γιατί. Υπήρχε καλή αύρα. Υπήρχε καλή αύρα. Ο προπονητής, οι παίκτες, ο κόσμος, υπήρχε ένα δέσιμο. Ναι, τουλάχιστον group, τουλάχιστον δηλαδή... το λέω μέχρι την στιγμή της απομάκρυνσής μας. Και θα πω και δύο κουβέντες μόνο, γιατί δεν έχω μιλήσει ποτέ μου ακόμα για το τι έγινε. Θα πω μέχρι εκεί που μπορώ να πω κάποια πράγματα. Το ότι να νιώθει ο παίκτης και ο προπονητής ότι ο κόσμος τον αποδέχεται ποδοσφαιρικά είναι πολύ σημαντικό. Δεν έπαιζε με κόμπλεξ, δεν έπαιζε με φόβο απέναντι στον κόσμο του. Ξέρει ότι θα προσπαθήσει να παίξει ποδόσφαιρο, και επειδή ο κόσμος Πάτρας ξέρει ποδόσφαιρο, από τη στιγμή που βλέπει ότι μια ομάδα προσπαθεί, ότι έχει μια αρχή και ένα τέλος στο παιχνίδι της, το αποτέλεσμα πήγαινε σε δεύτερη μοίρα. Όχι ότι δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Απλά το να παίζουμε ήταν το εργαλείο για να νικάμε. Δεν είχαμε άλλο εργαλείο. Παίζουμε για να νικήσουμε. Και... ακριβώς. Δεν στοχεύουμε στο να νικήσουμε χωρίς να παίξουμε. Να βρούμε έναν τρόπο. Θα επανέλθουμε. Να σας πω ότι με πέναλτι του Νεϊμάρη η Paris Saint-Germain σοφάρισε την ίση. Το μάτς είναι τώρα 1-1 στο 74. Είναι Σαββατιάτικη Game Zone στον Sport FM στους 94.6. Πάμε άλλη μια βόλτα από το Αντώνη Στρίτσης για τον αγώνα Χολαργός. Κάτι ο Φρυδόπουλο και συζητούσαμε πριν το διάλειμμα για το κατά πού ξεκίνησε και πώς πήγε και πώς εξελίχθηκε το εγχείρημα στην Παναχαϊκή. Φάνηκε να είναι ένα συμπαγές γκρουπ. Εσύ, ο Ηλίας ο Κυριακίδης μαζί σου, στο άλλο κομμάτι ο Κώστας, ο Κατσουράνης, που το ενέπνευσε νομίζω όλο αυτό. Ήταν... και ο Κατσουράνης το ξεκίνησε και το δημιούργησε. Μάλλον διακριτικά θα έλεγα, όχι πολύ μπροστά στις κάμερες και στις φωτογραφίες, αλλά πάντα κοντά του Πάρης Γεωργακόπουλος. Από πέρσι και έπειτα, βεβαίως. Πέρσι, ναι. Ναι. Από την Β' Εθνική, ο κ. Γεωργόπουλος ήρθε από τον Δεκέμβριο, Ιανουάριο, στη μέση της χρονιάς και έπειτα. Μια σημαντική φυσιογνωμία για την ιστορία της Παναχαϊκής και για το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, που και αυτός προφανώς εμπνεύστηκε από αυτό που έβλεπε να συμβαίνει στην πόλη και στην ομάδα. Και φτάνουμε κάποια στιγμή να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Στην ουσία το καταλαβαίνουμε από την αρχή της χρονιάς, που ο Κατσουράνης δεν μπήκε στη διαδικασία «πάμε για άνοδο», στη διαδικασία της φανφάρας, γιατί το «πάμε για άνοδο» το λες εύκολα τον Αύγουστο και το βρίσκεις πολύ εύκολα μπροστά σου μετά και το... και είναι λίγο δύσκολο. Βλέπω και τον Ηρακλή που πήγαινε για άνοδο και πέντε προπονητές αργότερα παλεύει να μην πάει για κάθοδο. Ακριβώς. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά και στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να γίνεις ποτέ προφήτης. Και είναι πάρα πολλά παραδείγματα που μπορούμε να ασχοληθούμε και να αναδείξουμε και να το κάνουμε, γιατί όχι και σε λίγο. Πραγματικά υπήρχε μια διαφωνία στην αρχή της χρονιάς μεταξύ του τεχνικού διευθυντή και του Προέδρου. Ο τεχνικός διευθυντής είπε ότι θα υπάρχει μια θέση στην Εξάδα. Η θέση στην Εξάδα, φαντάζομαι, το είπε
είναι, δεν θα το μεταφράσω, θα το πει εκείνος αν είναι κάποια στιγμή, αλλά ότι σου οδηγεί σε μια Super League 2, οπότε σου δίνει κάτι μόνιμο για τον χρόνο, σε σιγουρεύει σε κάτι για τον επόμενο χρόνο. Αλλά με αυτό... μια σημαντική διαφορά στο τηλεοπτικό έσοδο, εάν κερδίσεις μια θέση στη Super League 2. Βεβαίως, βεβαίως. Και άρα με άλλη προοπτική από εκεί και μετά να διεκδικήσεις πράγματα. Ακριβώς. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η ομάδα δεν θα κάνει πάλι πρωταθλητισμό. Mm-hmm. Εξάλλου, πρωταθλητισμός δεν είναι παίρνω το πρωτάθλημα. Είναι προσπαθώ να πάρω διεκδικώ. Προσπαθώ να πάρω το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Ακριβώς. Οπότε η Παναχαϊκή, όπως το έκανε και πέρσι, θα το έκανε και φέτος. Όμως όταν λέμε ότι είναι ο Ηρακλής, είναι η Παναχαϊκή, είναι η Δοξαδρά μας, είναι ο Βόλος. Εννοείς, πάστε με τα βαριά χαρτιά, λες τώρα. Ναι, θα πούμε πέντε ομάδες, μία θα το πάρει, οι άλλες τέσσερις είναι αποτυχημένες. Αυτή δεν είναι λογική όμως στο ποδόσφαιρο. Είναι λογική ότι έχω προσπαθήσει, έχω κάνει τα πάντα. Ο κόσμος δεν γνωρίζει όμως ότι τα προβλήματα δεν δημιουργήθηκαν τον Νοέμβριο με την αποχώρηση και του Προέδρου και του Τεχνικού Διευθυντή. Αυτά τα προβλήματα είχαν δημιουργηθεί από το καλοκαίρι. Ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Ήδη από τότε υπήρχε περίπτωση, και θα το πούνε εκείνοι περισσότερο γιατί είναι οι αρμόδιοι, ότι να μην έχει συνεχιστεί η ομάδα όπως είχε δημιουργηθεί από το καλοκαίρι ήδη του 18. Και να μην συνεχίσουν κάποια πρόσωπα. Οπότε και εμείς τότε, επειδή είχαμε κάνει και το σχεδιασμό μας και το μεταγραφικό σχεδιασμό, είχαμε κάτσει με τον κύριο Κυριακίδη και τον τεχνικό διευθυντή και είχαμε εργαστεί, είχαμε τους παίκτες έτοιμους. Εμείς κάποια στιγμή κάτι έγινε. Φαινόντουσαν να τεινάζονται όλα στον αέρα πάλι και κολυσιεργήσαμε για 15 μέρες, 20. Αυτές τις μέρες, 10 μέρες. Αυτές τις μέρες όμως χάσαμε παίχτες, χάσαμε χρόνο, η ομάδα έμεινε πίσω, άλλαξε τις επιλογές της στις μεταγραφές της, άλλαξε ίσως και το πλάνο της, πιθανόν με τον τρόπο που είχαμε ξεκινήσει, να μην ήταν η εξάδα, να ήταν η τετράδα ή η διάδα, να λεγόταν κάτι διαφορετικό. Γιατί οι επιλογές σου καθορίζουν και το τι θα κάνεις την επόμενη μέρα. Δεν κατάλαβα πολύ καλά ποιο ήταν το πρόβλημα με τους παίκτες το καλοκαίρι. Ότι είχαμε προετοιμαστεί, είχαμε κάνει το σκάουτινγκ μας, τα πλάνα μας και είχαμε καταλήξει στις μεταγραφικές μας επιλογές. Δημιουργήθηκε όμως κάποιο πρόβλημα το καλοκαίρι, από το καλοκαίρι, από τον Ιούνιο, το οποίο έδειχνε ότι τα πρόσωπα τα οποία ήταν και στη διοίκηση και στο σχεδιασμό δεν θα συνέχιζαν άλλο στην ομάδα από τότε. Αυτό πάγωσε τις εξελίξεις στα μεταγραφικά μας. Ό,τι θέλαμε να πάρουμε πήγε αλλού. Και μετά, άρα πρέπει να ξαναγίνει κάτι σε ένας πολύ μικρό χρόνο. Σχεδιασμός. Αυτό δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Με πιεστικές προφανώς συνθήκες. Ακριβώς, ναι. Και με όχι καλές συνθήκες. Επίσης να πω, να ξέρει ο κόσμος ότι η Παναχαϊκή στηρίχθηκε περισσότερο στην εργασία των ανθρώπων που την περιέβαλαν παρά στην οικονομική της επιφάνεια. Όχι ότι οι άνθρωποι δεν έβαλαν τα 2,5 χρόνια, αυτά 3 δεν έχουν βάλει αρκετά χρήματα, έχουν βάλει χρήματα από το υστέρημά τους. Αναλογικά κάποιοι μπορεί να είναι λιγότερο πλούσιοι, αλλά να έχουν βάλει περισσότερα χρήματα. Ήταν ένα πολυμετοχικό σχήμα, έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του αυτό. Βεβαίως. Δύσκολα μπορεί να συμφωνήσουν πολλοί. Απλά όταν γίνονται πάρα πολλά πράγματα, Αλέξη, και επειδή τα φώτα πέφτουν στην επαγγελματική ομάδα, γιατί κακά τα ψέματα και η επαγγελματική ομάδα θα σου δώσει και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, αν η ομάδα δεν έβγαινε β' εθνική, δεν υπήρχαν θέματα υποδομών, δεν υπήρχε λόγος. Ο κόσμος μπορεί να ακούγεται για ένα μπάτζετ του 1,5, του 1,7. Η αντρική ομάδα όμως απασχολούσε το 1 τρίτο του μπάτζετ. Δηλαδή, η ομάδα η ποδοσφαιρική μπορεί να είναι στα 500.000, οι προπονητές να είναι στις 100.000. Όταν πριν από λίγο διάβασα, πριν μια εβδομάδα, τον Ηρακλή, τον κύριο Τόμ Παπαδόπουλο, να λέει ότι το προπονητικό του team στήχησε 300.000 ευρώ, τα τριπλάσια χρήματα. Και το ποδοσφαιρικό του τμήμα. Ποιο team, γιατί εκεί έχουν αλλάξει 5 από την αρχή. Ακριβώς. Επειδή έκανε μια οικονομική διευθέτηση των πραγμάτων, διάβασε ότι υπολόγιζε ο Ηρακλής να του στοιχήσει άλλα χρήματα η χρονιά και αλλού κατέληξε. Οι προπονητές του ήταν 300.000, ενώ εμάς αγγίζει τις 80.000. Οι παίχτες μας αξίζουν. Το budget είναι γύρω στις 500.000. Ενώ ο Ηρακλής είχε 1,2, 1,3. Για ποδοσφαιριστές. Για ποδοσφαιριστές. Δηλαδή μου λες τώρα ότι από το 1,7 που ήταν το budget της Παναχαϊκής. Ή το 1,5, ναι, δεν το ακούω. Εγώ τουλάχιστον, το ποδοσφαιρικό τμήμα κόστιζε το 1 τρίτο. Το 1 τρίτο, Αλέξη. Το 1 τρίτο, Αλέξη. Άρα άλλα πράγματα ζητάς φυσικά όταν θα πάει τα 2 τρίτα στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Άρα θα έχεις κάνει άλλες επιλογές. Άρα θα έχεις βοηθήσει περισσότερο και το υπάρχον ρόστερ, γιατί το υπάρχον ρόστερ και τα 2 χρόνια και τα 3 χρόνια είναι πολύ ικανό. Γιατί δεν μπορεί μια ομάδα να είναι
Δεν έγιναν θεαματικές αλλαγές το καλοκαίρι. Όχι. Από την πρώτη χρονιά της Β' Εθνικής στην τρέχουσα. Όχι, δεν έγιναν θεαματικές αλλαγές. Αυτό είπαμε. Ότι το μόνο που κάναμε εμείς, αλλάξαμε, πήραμε δύο ξένους. Ναι. Και πήραμε πάλι παιδιά νέα. Μην πω και ξεχάσω κάποιον, γιατί τους εκτιμώ και τους αγαπώ πάρα πολύ, τους παίκτες μου και τα τρία χρόνια που πέρασαν από τα χέρια μου. Και πήγαμε στο ίδιο μοτίβο. Απλά να κάνουμε περισσότερα πράγματα στο γήπεδο, γιατί είχαμε πάλι μια αρχή. Είναι μεγάλο πράγμα για τον προπονητή να ξέρει πού έχει φτάσει τους παίκτες του, γιατί ξέρει πού να ξεκινάει την επόμενη του μέρα. Οπότε μου ήταν και εμένα πολύ εύκολο. Ήταν πολύ εύκολο να φέρνεις 2, 3, 4, 5 παίκτες να απορροφούνται στην ήδη υπάρχουσα ομάδα, η οποία του βοηθούσε και ο προπονητικό team, σύν οι συμπαίκτες να γίνουν καλύτεροι και να ενσωματωθούν. Σαφέστατα αυτό, υπάρχουν ρόστερ. Αν υπήρχε οικονομική δυνατότητα, ποιος προπονητής δεν θα ήθελε να του πούν πάρε. Έχεις, να πω τυχαία, με τον Ιανουάριο, γιατί είχα μια συζήτηση πριν αναλάβει ένα νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ότι παράδειγμα ήταν ελεύθερος ο Αραβίδης, ο Χρήστος. Συζητάμε. Ωραία, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στην επίθεση, να πάρουμε τον Χρήστο. Ή έναν-δύο παίκτες που μας έλειπαν. Αυτοί οι δύο-τρεις παίκτες, οι οποίοι στοιχίζουν βέβαια και τους οποίους δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα, τουλάχιστον σε μένα δεν ήρθε κάτι τέτοιο ποτέ, θα βοηθούσαν το υπάρχον ρόστερ να αναδεχθεί περισσότερο και να κάνει ίσως και το βήμα παραπάνω. Τα άλλα δύο τρίτα των εξόδων, τι ήταν? Αυτό, Αλέξη μου, δεν το γνωρίζω, δεν είμαι υπεύθυνος. Απλά εγώ γνωρίζω, επειδή στον προπονητή θα πουν κάποια πράγματα, εγώ γνωρίζω ότι στο δικό μας το τμήμα, μαζί με τον τεχνικό διευθυντή, και φαντάζομαι και η διοίκηση το γνωρίζει και το αποδέχεται και το έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας έτσι κι αλλιώς, ότι το 1 τρίτο του μπάτζετ της ομάδας απασχολούσε το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και άρα αυτό που έχει γίνει τα δύο χρόνια. Καλώς ήταν το 1 τρίτο. Αν τα άλλα δύο τρίτα πήγανε για να πιάσουν τόπο, υποδομές, ιστορίες των ατάλων, να πω ναι, ρε παιδί, εντάξει, χαλάλι. Φυσικά, και σίγουρα έχουν πάει και τα χρήματα, έχουν πάει κάπου που έχει φτιαχτεί γήπεδο, στεγάζονται K19, K17, K16, K15. Υπάρχουν έξοδα, υπάρχουν μετακινήσεις, υπάρχουν ταξίδια, υπάρχουν χίλια πράγματα. Φυσικά. Αλλά το αμυγός παικτικό κομμάτι, επειδή ο κόσμος. Το αγωνιστικό της πρώτης ομάδας. Καμιά φορά ακούει πράγματα, καλό είναι να τοποθετούνται όπως πρέπει. Και για να τελειώσω και με κάτι πολύ σύντομο, γιατί το οφείλω πρώτα απ' όλα και στον κόσμο της Πάτρας που με αγάπησε και με εκτίμησε πάρα πολύ από την πρώτη μέρα που πήγα στην Πάτρα, και εγώ και οι συνεργάτες μου, ο τρόπος για να τους ανταποδώσουμε ήταν η εργατικότητά μας, η ακεραιότητά μας, για να το φανούμε εντάξει του συλλόγου του οποίου εργαστήκαμε. Να πω ότι. Να θέσω ένα ερώτημα αρχικά, ότι ποιος προπονητής φεύγει όταν η ομάδα του είναι ένα πόντο από τη δεύτερη θέση από τον Μπαράζ? Ένα ρητορικό ερώτημα. Γιατί υπόθηκε αν έφυγε ο προπονητής μας, ή αν παρετήθηκε ή τον παρέτησαν. Εγώ θα πω, ποιος προπονητής παρετείται όταν η ομάδα του είναι έστω με ένα αναπητυχή αποτέλεσμα εντός έδρας, το 2-2, πλησιάζει στον ένα πόντο από το. Από τη δεύτερη θέση που οδηγεί στον Μπαράζ με τον 13ο τη Super League. Οπότε ουδέποτε παρετήθηκα από την Παναχαϊκή, ουδέποτε θέλησα να φύγω από την ομάδα εγώ. Το αντίθετο έγινε και με αντικατέστησαν μία τρίτη απόγευμα ραδιοφωνικός και την Τετάρτη. Το άκουσες στο ραδιοφωνό εσύ? Ακριβώς. Και την Τετάρτη το πρόσωπο το οποίο υπόθηκε ότι θα με διαδεχτεί ήταν και στην προπόνηση. Οπότε από εκεί πέρα τελείωσε. Ο συναδελφός ο Σάκης ο Τσιόλης, ναι. Όχι, ο κ. Σάκης είχε έρθει ένας υπηρεσιακός ο κ. Καραπίτσος. Αρχικά πριν έρθει ο κ. Τσιόλης. Εμείς αυτό που ξέρω είναι τουλάχιστον την αφήσαμε την ομάδα μας στο μείον ένα. Ένα πόντο από τη δεύτερη θέση. Στο μείον ένα. Νομίζω ότι θα προσπαθούσαμε μέχρι τέλος χρονιάς να πετύχουμε τους στόχους μας. Να είσαι μέσα στο μελέ. Και νομίζω ότι θα το καταφέρναμε. Το σχεδιάζαμε ως οριακό παιχνίδι, το παιχνίδι με τον Πλατανιά. Το οποίο νομίζω η διαφορά, αν κοιτάξουμε τώρα, είναι 7 πόντοι. Και η Παναχαϊκή είχε δύο εντός έδρας είδες συνεχόμενες. Δεν έκανε και καμιά νίκη μετά. Μόνο με τον Ηρώτατο την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Και ενώ η ομάδα πάλευε για να βγει στην Α' Εθνική. Με τα προβλήματά της, επαναλαμβάνω, με τα λάθη μας. Γιατί θεωρείτε. Το παλεύαμε. Όμως να ξέρεις, Αλέξη, ότι αν υπολόγιζαν κάποια ομάδα, έστω και αν ήμασταν τέταρτη, πέμπτη ή έκτη, υπολόγιζαν κάποια ομάδα, νομίζω ότι υπολόγιζαν την Παναχαϊκή. Γιατί η Παναχαϊκή το είχε δείξει και πέρσι, ότι έχει και το μέταλλο και ότι θα το πάλευε. Και η εικόνα μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και το δείξαμε πολλές φορές και φέτος. Δηλαδή, όταν παίξαμε τον Ολυμπιακό στο κύπελο,
και η ομάδα άκουσε κολακευτικά λόγια. Τα κολακευτικά λόγια δεν είναι του προπονητή, είναι των παιχτών. Εγώ χαίρομαι για τους παίχτες μου περισσότερο παρά για τον εαυτό μου. Ότι ο κύριος Μαρτίνς είπε ότι παίξαμε μια ομάδα που έχει δομηθεί πολύ καλά. Παίξαμε με τον Λεβαδιακό που τον αποκλείσαμε στον όμιλο για να περάσουμε στους 16 και παραδέχτηκε την ανωτερότητά μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο στο 2-1. Σε ένα μάτς που ήταν σαν τελικός πρόκρισης. Ακριβώς, για τους δύο που δεν μας έκανε καν ισοπαλία. Και στην πρώτη νίκη μας στο διπλό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ο κύριος Λουτσέσκου είπε ότι παίξαμε μια ομάδα η οποία είχε πολλή ενέργεια μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τελειώσουμε κάτι που θα θέλαμε. Έμεινε στη μέση αυτό, είναι ξεκάθαρο. Και ενώ η ομάδα πήγαινε για την Super League, τουλάχιστον το παρέψει στα μπαράζ, το οξύμορο είναι ότι παρουσιάστηκε στο τέλος της χρονιάς, την προηγούμενη αγωνιστική, κερδίζοντας την πρώτη τελευταία αγωνιστική των Ηρόδοτο, ως επιτυχία ότι έμεινε στη Super League 2. Ναι. Αυτό είναι οξύμορο, νομίζω ότι ο κόσμος το καταλαβαίνει. Ναι, δεν γίνεται να φεύγει ο προπονητής επειδή είναι ένα πόντο πίσω από τη δεύτερη θέση και να είναι επιτυχία ότι έκανε. Τα υπόλοιπα δυστυχώς επειδή έχουν επιλεχθεί κάποιοι άλλοι τρόποι να λυθούν, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Νομίζω ήμουν σαφέστατος προς τον κόσμο, τον οποίο και εκτιμώ και αγαπώ. Δεν το κλείνω. Απλώς επειδή ολοκληρώθηκε το ημίχρονο στην Ριζούπολη, θα πάμε μια βόλτα στο Γιώργο Τσανάκα. Θα πηγαίναμε φυσικά εάν υπήρχε γκολ. Δεν υπήρχε γκολ, γι' αυτό πάμε τώρα. Που τελείωσε το πρώτο μέρος στο 0. Φιλοξενώ στο στούντιο του Sport FM στους 94.6 τον Σοκράτη Οφριδόπουλο. Πόσο έμεινες στην Παναχαϊκή αφότου αποχώρησε ο Κατσουράνης? Ο τεχνικός διευθυντής της Παναχαϊκής αποχώρησε στα μέσα Νοεμβρίου. Και πήγες μέχρι μέσα Μαρτίου. Τέσσερις μήνες. Ναι. Ήταν όμως καθαρό από τότε ότι κάτι στράβωσε. Θέλω να πω, παλευόταν μετά το πράγμα. Υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες. Σαφέστατα, όταν μια ομάδα πριν 2,5 χρόνια ξεκινάει και η δομή της είναι αυτή που ήταν, ναι. Αυτή που ήταν και μετά από 2,5 χρόνια αποδομείται σιγά-σιγά, υπάρχει πρόβλημα. Κάτι καλό δεν έχει γίνει, σίγουρα. Ή κάτι έχει ακόμα δημιουργηθεί. Ακόμα και στο να συνεννοηθεί στην καθημερινότητα. Κάτι έχει δημιουργηθεί, κάποια συνεννοησία, κάποια αλλαγή στο πώς βλέπουμε τα πράγματα μεταξύ μας, τουλάχιστον οι άνθρωποι που διοικούσαν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς θα έπρεπε να τα παρατήσουμε. Ναι. Οπότε νομίζω ήταν κρίσιμη περίοδος τότε και επειδή είχαμε μείνει αρκετά πίσω τότε, είχαμε ένα διάστημα που είχαμε 5 ισοπαλίες συνεχόμενες και αυτό ήταν που μας άφησε πίσω. Κάποια στιγμή στο πρωτάθλημα. Συνέβη και η αποχώρηση του τεχνικού διευθυντή και του Προέδρου, λίγο πριν, του κ. Μπακαλάρου. Από εκείνη τη στιγμή που μείναμε πραγματικά οι παίκτες, το προπονητικό team και κάποιοι από τους μετόχους ή συμμάχους, συσπηρωθήκαμε, Αλέξη τουλάχιστον. Γίνεται συχνά αυτό. Ναι, μείναμε οι παίκτες με τον προπονητή, με τον κόσμο, γιατί ο κόσμος συνέχιζε να πιστεύει την ομάδα. Και αναρχηθήκαμε σιγά σιγά και φτάσαμε πραγματικά από εκείνο το σημείο και μετά. Αυτό που είπα πριν, το λαου-λαου, και αν μας κάτσε στο τέλος. Ακριβώς, φτάσαμε ψηλά. Στο ενδιάμεσο είχαμε και την πρόκριση στο κύπελο. Είχαμε και έναν ιστορικό αγώνα για την ομάδα μας να νικήσει τον ΠΑΟΚ. Και είχαμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο το οποίο είχε 8 αγωνιστικές για να τελειώσει το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι οι αγωνιστικές ήταν πάρα πολλές από τη στιγμή που φύγαμε. Διακυβευόντουσαν 24 πόντοι. Αν δούμε την βαθμολογία τώρα, η Παναχαϊκή είναι 7 πόντους πίσω. Άρα μπορούσε να είχε 2 εντός έδρας, το είπαμε, είχε 2 εκτός έδρας σοπαλίες με τα Τρίκαλα και την Καλαμαριά, που είναι παιχνίδια που θα μπορούσε να τα κερδίσει η ομάδα. Και δυστυχώς έφτασε με τις ανεπιτυχίες οι αποτελέσματα αυτά. Έπαιξε με το Βόλο μες στην έδρα μας, λέω μας γιατί μέχρι εκεί ήμουν 3 χρόνια. Και εκεί ζεις ακόμα. Ακριβώς. Και με τον διάφορο Βόλο και πάλι ήρθε μια ισοπαλία με 1-1. Έμεινε πίσω και δυστυχώς έφτασε στο σημείο μόνο να κερδίσει την ύπαρξή της στην ίδια κατηγορία, αλλά με διαφορετικές συνθήκες. Πέρσι ήταν μια χρονιά διαφορετική στη Football League. Υπήρχαν τα μεγέθη, δυσθεώρητα θα έλεγα, μεγέθη για τα δεδομένα της κατηγορίας που λέγονται Όφη και Άρης. Μιλάμε για κολοσσούς, αν συζητάμε για Football League. Η Παναχαϊκή ήταν η πρώτη επιλαχούσα. Πήρε την πρώτη θέση πίσω από αυτούς τους δύο που ανέβηκαν. Φυσιολογικά θα έπρεπε να ξεκινήσει τη χρονιά σαν φαβορί, στη θεωρία τουλάχιστον. Αλλά το βασικό ερώτημα είναι, εσύ αισθάνεσαι ότι υπήρχε το υπόβαθρο των προϋποθέσεων για να υποστηρίξει τον ρόλο του φαβορί? Το
υπήρχε μόνο το υπόβαθρο το αγωνιστικό, ο Αλέξη. Mm. Ότι η ομάδα ήξερε πώς να παίζει, πώς να παίζει για να νικάει, τι να κάνει μες στο γήπεδο. Είχε γίνει περισσότερο έξυπνη. Είχε αποκτήσει την εμπειρία του πρωταθλητισμού σε παιδιά τα οποία δεν το είχαν βιώσει ποτέ ξανά στη ζωή τους. Και παίζοντας. Μέσα από την περσινή χρονιά. Παίζοντας και σε ένα μεγάλο κλαμπ. Και σε έμαθαν κλαμπ τα κατατόπια, να το πω έτσι λαϊκά. Ακριβώς. Άρα είχαμε κάποια πράγματα που θα μπορούσαμε να πρωταγωνιστήσουμε. Όμως είχαμε και πάρα πολλά τα οποία μας έδειχναν ότι δεν μπορούμε να πρωταγωνιστήσουμε ακόμα και δεν θα μπορούσαμε να πάμε ψηλότερα. Και αν πηγαίναμε ψηλότερα, πώς θα ήταν εκείνη η μέρα μας επίσης. Θα πει κάποιος, πες με ένα παράδειγμα, coach. Δεν είχαμε γήπεδο να κάνουμε προπόνηση. Mm-hmm. Ένας προπονητής. Γι' αυτό μίλησα για υπόβαθρο προϋποθέσεων. Ένας προπονητής τι ζητάει σε μια ομάδα, θα πει στους παίχτες του, τις επιλογές των παικτών του και γήπεδο να κάνουμε προπόνηση. Και χώρους να κάνουμε προπόνηση. Τίποτε άλλο δεν θέλει ένας προπονητής. Και ένα πακέτο παροχών που, εν πάση περιπτώσει, παιδί μου, να είναι δεύτερης κατηγορίας. Όχι. Εννοείται. Ναι. Εννοείται. Όχι ένα τεχνικό. Ακριβώς. Υπήρχαν πραγματικά προβλήματα στην καθημερινότητα. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, και όταν υπάρχουν προβλήματα στην καθημερινότητα, τότε έχεις πολλές μεγάλες δυσκολίες στο να αποκτήσεις πράγματα ή, παράδειγμα, ένα παίχτη. Όταν σου λείπει το. Ναι, μας ανέφερες πριν. Όταν, έτσι, σου, λείπει κάτι που είναι, όταν σου λείπει κάτι τη καθημερινότητά σου που είναι αναγκαίο, πώς ο προπονητής θα ζητήσει περισσότερο να έχουν τα παιδιά της. Τις βιταμίνες τους, την ιατροφάρμακα και τους βοήθεια, τους. Και μετά θα πάω στους παίκτες. Αλλά για μας το πιο σημαντικό, νομίζω, για την Παναχαϊκή, η επόμενη της μέρα είναι να έχει γήπεδο να κάνει προπόνηση. Εμείς νομίζω ότι αφήσαμε μια παρακαταθήκη όσοι εργαστήκαμε αυτές τις σχεδόν τρεις σεζόν. Με καλούς παίκτες, με νέους παίκτες που έχουν χώρο και χρόνο στο ποδόσφαιρό μας να δείξουν κάτι παραπάνω. Η Παναχαϊκή μπορεί να πατήσει πάνω σε αυτά τα παιδιά, να το εκμεταλλευτεί. Ο δρόμος δεν απαραίτητα να είναι ο ίδιος, όμως μπορεί να είναι κοντινός, αν είναι πλησίον του δρόμου που υποδείξαμε εμείς και αν θεωρηθεί επίσης ο σωστός, ή μπορεί να αλλάξουν και ρότα ακριβώς. Στο μεταξύ, εγώ είδα όμως ότι ήρθαν ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε ξένοι πόσοι ήρθαν κατά μεσής της σεζόν. Μία που ήρθαν και μία που δεν ακούμπησαν και μία που ένας-ένας φεύγουν. Τι είναι αυτό, δηλαδή. Ναι, αυτό συνέβη όταν άλλαξε η ιδιοκτησία. Ιδιοκτησία, λάθος λέξη είπα τώρα. Ότι η διοίκηση. Ανέλαβε κάποιος άνθρωπος ως μάνατζερ του ποδοσφαιρικού τμήματος, ο κ. Δρόσος, και υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος. Μεταγραφές δεν μπορούσαμε να κάνουμε γιατί αργήσαμε, γιατί είχαμε κάποια οικονομικά προβλήματα. Άρα την τελευταία μέρα του Ιανουαρίου διευθετήθηκαν κάποια χρέη μας, άρα χάσαμε τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Άρα και εκεί χάθηκε πάλι χρόνος. Άρα στην ίδια χρονιά, δύο μεταγραφικές περίοδοι πήγαν χαμένοι. Η μία πήγε πίσω, η άλλη. Ναι. Η άλλη πήγε χαμένη. Ναι. Και όταν χρειαστήκαμε δύο παίκτες για να πληρώσουμε τα κενά δύο παίκτων που έφυγαν, γιατί θα μου ρωτήσει κάποιος γιατί δύο παίκτες, μήπως χρειαζόμασταν παραπάνω. Πιθανόν για να κάνουμε πρωταθλητισμό ή για να αυξήσουμε τις ελπίδες μας, τις πιθανότητες. Η ομάδα να είναι στη δεύτερη θέση που οδηγεί στον Μπαράζ, θα έπρεπε ίσως να πάρει και τρίτο παίχτη και τέταρτο παίχτη δίπλα στα ικανά τα παιδιά τα οποία έχουμε. Όμως οι οικονομικές μας δυνατότητες δεν μας το επέτρεπαν, άρα δεν μπορούσαμε να το κάνουμε ποτέ αυτό. Άρα είπαμε τουλάχιστον να αντικαταστήσουμε, έστω και από ελεύθερους παίχτες, τους δύο παίχτες που έφυγαν. Αντί για δύο ήρθαν τέσσερις ποδοσφαιριστές. Το να έρθουν τέσσερις ποδοσφαιριστές και να είναι ικανότατοι, κανένας προπονητής δεν θα πει όχι. Το να έρθουν τέσσερις ποδοσφαιριστές όμως που ήταν αμφιβόλου ποιότητας και επειδή ήταν τα παιδιά ανενεργά, χρειαζόταν πάρα πολύ χρόνο για να επανέλθουν. Δεν είχαν αγώνες στα πόδια τους. Τους διαχειριστήκαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε, πιστεύω. Δώσαμε αυτό που άξιζε ο καθένας τους. Σε εμάς ο καλύτερος παίζει. Αυτή είναι το μότο μας. Προσπαθούμε να είμαστε δίκαιοι, προσπαθούμε να είμαστε ακέραιοι. Και αυτό το καταλαβαίνει και ο παίχτης. Νομίζω μπορεί να πάρει πολύ περισσότερο από έναν παίχτη. Εξάλλου, και για να σπάσουμε λίγο και τη συζήτηση και να την πάμε κι αλλού, ακούω λίγο και τι γίνεται και στο εξωτερικό. Και ακούω για μεγάλους προπονητές οι οποίοι ρωτάς τι καλό κάνουν. Και ας με ρώτησα για τον Κλοπ, κάποιον φίλο μου που έτυχε να έρθει σε επαφή. Και λέει έχει εξαιρετικές σχέσεις με τους παίχτες του. Ναι, αυτό μας το είπε και ο Σοκράτης, ο Σταθόπουλος. Okay, χαίρομαι που το. Χαίρομαι. Λέει είχε εξαιρετικές σχέσεις με τους παίκτες του. Αν το ακούσει ένας Έλληνας φιλάθλος μέσος, ίσως πει
Νομίζω ότι μπορεί να χαριεντίζει το προπονητή. Mm. Όχι, δεν είναι τόσο απλό. Είναι εξαιρετικό ο προπονητή να χτίσει ανθρώπινη σχέση. Να έχει πολύ καλή σχέση με τον παίκτη. Σημαίνει ότι νοιάζεται για εκείνον. Σημαίνει ότι τον προπονεί καλά. Σημαίνει ότι τον βελτιώνει. Σημαίνει ότι του δείχνει ότι μέσω τη δουλειά του αυτά που του λέει βγαίνουν την Κυριακή. Άρα βοηθάει. Άρα τον πιστεύει. Άρα τον πιστεύει. Από εκεί πέρα η ανθρώπινη σχέση, το ποδόσφαιρο έχει και συνέστημα. Ρωτάνε καμιά φορά για τακτική. Το ποδόσφαιρο έχει και συνέστημα. Πρέπει να αγγίξεις τον άλλον, να κερδίσεις τον άλλον. Και η ανθρώπινη σχέση είναι ποδοσφαιρική ανθρώπινη σχέση. Δεν είναι πάμε μαζί στην ταβέρνα. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Όταν τον βελτιώνεις, όταν ο άλλος βλέπει ότι στη δουλειά του αποδίδει και η απόδοσή του φτάνει στο maximum, θα σε πιστέψει και θα φεθεί πάνω σου. Τότε έχεις να κάνεις μια καλή σχέση σαν πατέρας με γιο. Ρώτησα κάτι. Είπες ότι με την άνοδο από την τρίτη στη δεύτερη κατηγορία, την πρώτη χρονιά του εγχειρήματος, κάναμε και υποδομές. Σε αυτό το κομμάτι είσαι, μπορείς να δηλώσεις ευχαριστημένος ότι κάτι γίνεται. Λοιπόν. K19, K17 κλπ. Λοιπόν, δημιουργήθηκε πάρα πολύ γρήγορα η K19 μας, η K17 μας και η K15 μας. Ήρθε ο κύριος Παπαπαναγής, ο Φώτης, ως προπονητής, ο οποίος, η προσωπική μου άποψη είναι πάντα αυτή, ότι μέσα σε πολύ λίγο χρόνο έβαλε τα παιδιά μέσα σε μια, τους έδωσε μια κατεύθυνση ποδοσφαιρική. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και η κατεύθυνση ήταν πάρα πολύ κοντά σε αυτό που έκανε και η πρώτη μας ομάδα. Μάλιστα. Άρα, σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε ο Ηλίας Κυριακίδης, ο συνεργάτης μου, ο οποίος είναι ένας πολύ ευφυής. Ο Ηλίας προπονούσε μαζί σου την ανδρική και την K19 και την K17 και την K15 και την K13. Και μπορεί να φτάνε και μέχρι την K16 με 8 ώρα το βράδυ ο Ηλίας. Ακριβώς. Γιατί το αγαπάει, γιατί έχει πάθος, γιατί έχει μεράκι, γιατί είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, γιατί είναι ένας ευφυής άνθρωπος, γιατί είναι ένας άνθρωπος με παιδεία, όχι γιατί τελείωσε το πανεπιστήμιο, αλλά γιατί και η οικογένειά του και ο Ηλίας ως άνθρωπος κέρδισαν μέσα στη διαδρομή του ποδοσφαίρου όλα αυτά. Οπότε δημιουργήθηκαν και έφτασαν να λήξει ένα πολύ καλό επίπεδο. Ωραία. Υπήρχε κέρδος, μάζεψαν παιδιά και αν συνεχιζόταν αυτό, θα νομίζω θα είχε μεγάλα αποτελέσματα η Παναχαϊκή. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα σας πω ότι είναι τελικό το αποτέλεσμα. 4 λεπτά μετά τις 8, επιστρέφοντας στην Σαββατιάτικη Game Zone στον Sport FM στους 94,6. Μου Αλέξη Πυρόπουλος, καλωσορίζω στο στούντιο τον Τάκη Μπουλή, τον ηχολήπτη μας που ανέλαβε υπηρεσία για να μας κατευθύνει. Γιάννη Σταυρόπουλος, στο συντονισμό της δημοσιογραφικής παραγωγής και φιλοξενούμενός μας ο Σωκράτης Οφριδόπουλος, με τον οποίο συζητάμε για το πολύ ενδιαφέρον αλλά ατυχήσαν εγχείρημα της Παναχαϊκής. Να σας πω ότι με αυτό το γκολ του Μανού Γκαρσία η Real Sociedad προηγείται 1-0 στην έδρα της Αλαβές, το παιχνίδι είναι στο 33, και επίσης να σας δώσω την άμεση ισοφάριση των Ουαλών της Cardiff. Επίσης με αυτόν τον γκολ ο Μάρτιν Κέλλη. Cardiff Crystal Palace 1-1 στο 34. Σωκράτη, εξακολουθείς και ζεις στην Πάτρα, γιατί έχεις και την ευθύνη μιας οικογένειας, υπάρχουν και παιδιά, σχολεία, σύζυγος, δεν είναι τόσο εύκολο όσο το έχει κανείς μες στο μυαλό του να ξεκουβαλήσει οποιοδήποτε επαγγελματίας από πόλη σε πόλη και από ομάδα σε ομάδα. Ποια είναι η αίσθηση που εισπράττεις από την τοπική κοινωνία τώρα? Υπάρχει, ας πούμε, πώς να το πω, ας το πω πώς το λένε τα παιδιά, ξενέρωμα? Τι εννοείς προς το πρόσωπό μου, ως προς το τι έχει γίνει προς στην ομάδα? Προς αυτό που είχαν πιστέψει ότι θα είναι η Παναχαϊκή και ας το πώς εξελίχθηκε και τι είναι αυτό που βλέπουν σήμερα. Εγώ εισπράττω... Και δεν στέκομαι αποκλειστικά στο αγωνιστικό, ναι. Ότι δεν κάναμε νίκη, ότι κάναμε τόσες εβδομάδες. Γενικότερα, η αίσθηση, η άβρα. Εγώ εισπράττω και ο Ηλίας, γιατί με τον Ηλία είμαστε καθημερινά, ήμασταν και είμαστε καθημερινά κοντά, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των οπαδών, των φιλάθλων της πόλης αγαπούσε και εκτιμούσε αυτό που γινόταν μέχρι... Γούσταρα, μέχρι μέσα Μαρτίου. Μέσα Μαρτίου. Του άρεσε και ότι υπήρχαν ειλικρινείς, αληθινοί άνθρωποι, τίμιοι άνθρωποι στην ομάδα τους, και ότι η ομάδα είχε μια ταυτότητα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί, Αλέξη, εγώ είμαι προπονητής. Αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ ήταν ότι η ομάδα το. Αυτό που παίζει η ομάδα σου να είναι διακριτό. Ακριβώς. Να έχει τις ρουτίνες της, να έχει τα μοτίβα της μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να γίνεται οφθαλμοφανές ότι αυτή η ομάδα κάνει κάτι. Και δεν είναι κακό να ξέρει ο άλλος ότι κάνεις κάτι. Κακό είναι να ξέρει
ότι δεν κάνεις τίποτα. Μικρή διακοπή, Γιώργος Τσανάκας, Φρυδόπουλος πάντα μαζί μας στο στούντιο του Sport FM. Να σας πω ότι η ομάδα από την Φεράρα, η ΣΠΑΛ, έβαλε και δεύτερο γκολ στη Βερόνα, στην έδρα της Κιέβο, με τον Σέρτζιο Φλόκαρη στο 48. Ιθαλής Φλόκαρη, 38 ετών, αλλά στην Ιταλία πολύ περισσότερο από τις οποιαδήποτε άλλη από τις μεγάλες χώρες του ποδοσφαίρου, δεν σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν, που λένε. Βλέπουμε να πήρε το ειστήριο για τη Super League Σοκράτη μια ομάδα, ο Βόλος, που σήμερα έχουμε 4 Μαΐου. 4 Μαΐου το 2017 δεν υπήρχε καν, δεν είχε ιδρυθεί. Ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2017 και την άνοιξη του 2019 ανεβαίνει στη Super League. Αν μιλάμε για τρένο, αυτό είναι τρένο. Τι παραπάνω είχε? Καταρχάς να πούμε ότι δίκαια είναι πρώτη και δίκαια είναι στην πρώτη εθνική. Mm-hmm. Εμένα μου αρέσει να το λέω πρώτη εθνική. Βέβαια, γιατί έτσι μεγαλώσαμε. Γιατί έτσι μεγαλώσαμε, γιατί είναι και το της χώρας μας. Mm-hmm. Σ' άλλο, κάθε χώρα το αποκαλεί με το δικό της, mm-hmm. με το δικό της όνομα. Mm-hmm. Ανεβαίνει δίκαια. Ξεκίνησε εξαιρετικά και ξέφυγε. Ήταν μια ομάδα η οποία είχε 4-5 ξένους έμπειρους, οι οποίοι ήταν πολύ καλοί παίχτες. Ήταν μια ομάδα η οποία για τις αρχές του πρώτου γύρου, για όλο τον πρώτο γύρο τουλάχιστον, ακόμα και στο κύπελλο που την παρακολούθησα, έτρεχε 2 ρυθμούς παραπάνω από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Mm-hmm. Και πλέον και η αντοχή, όταν μπορείς να υποστηρίξεις τεχνικοτακτικά στοιχεία σε υψηλό ρυθμό, ιδιαίτερα στην Β' Εθνική, που και εμάς ήταν στόχος, Αλέξη, από την πρώτη στιγμή που πήγαμε στη Μπάτρα και το είχαμε συζητήσει και με τον Κώστα, ότι και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πάντα έλεγα, γιατί δεν βλέπουμε στη τηλεόραση και βλέπουμε υψηλού ρυθμού παιχνίδια. Ένταση. Εξάλλου ένταση. Εσύ έχεις μεταδώσει εκατοντάδες. Γιατί δεν κάνουμε προπόνηση ποτέ σε τέτοιο ρυθμό. Οπότε προσπαθήσαμε να βάλουμε στα παιδιά τα οποία είχαμε από τη Γάμα Εθνική και τα οποία είναι ακόμα έως τώρα, κάποια παιδιά, προπόνηση σε υψηλού ρυθμού, σε υψηλή ένταση. Ο παίχτης μπορεί να πάθει κάτι αν δεν κάνει προπόνηση, όχι αν κάνει προπόνηση. Κίνδυνοι λοχεύουν από την έλλειψη προπόνησης. Εξάλλου, και τώρα το λέω περισσότερο για τους παίχτες, θα το πούν περισσότερο, ότι λέμε οι μεγάλης κλάσης παίχτες, ο Ρονάλντο, ας πούμε, που πολλοί τον λένε ότι έχει γίνει από την, περισσότερο από τη δουλειά του παρά από την υπερπροπόνηση. Εν αντιθέσει με τον Μέση, όπου περισσεύει το ταλέντο από τη δουλειά, ίσως. Κάπου πρέπει να δουλέψουμε κι εμείς. Οι Έλληνες παίκτες κάποια στιγμή κάνουν 60, 70, 80 λεπτά προπόνησης και κάποια στιγμή λένε πέρασε η ώρα, πέρασε ο χρόνος. Mm-hmm. Άλλοι παίκτες, ποδοσφαιριστές, σπαταλάνε ώρες πριν, κατά τη διάρκεια. Περνάνε όλη τους τη μέρα στο προπονητήριο. Στο προπονητήριο. Mm-hmm. Πρέπει μέχρι να μάθουν ότι πρέπει να κάνουν προπόνηση. Δεν γίνεται διαφορετικά να παίξω ποδόσφαιρο αν δεν κάνουν προπόνηση. Πρέπει να αγαπάνε την προπόνηση και η προπόνηση πρέπει να είναι και σχεδιασμένη και στοχευμένη και σε υψηλό ρυθμό. Πλέον το ποδόσφαιρο είναι τεχνικοτακτικές συνέργειες σε υψηλή ένταση. Mm-hmm. Αυτό το στοχεύσαμε. Ο Βόλος λοιπόν, Αλέξε, για ένα γύρο τουλάχιστον, στον οποίο και ξέφυγε, πήγαινε 2 ρυθμούς παραπάνω από όλες τις άλλες ομάδες. Και λες ότι είχε μια κάμψη μετά, στο δεύτερο γύρο? Είχε μια κάμψη. Αλλά είχε ήδη αποκτήσει ένα πλεονέκτημα. Είχε πάρει ένα τόσο μεγάλο πλεονέκτημα που πολύ δύσκολα θα χανόταν. Ιδιαίτερα αν η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη ομάδα δεν έκανε ένα πολύ μεγάλο σερί. Ναι. Και αυτό δεν έγινε ποτέ. Δεν μ' αρέσει καθόλου στη συζήτηση σε συζητήσεις για το ποδόσφαιρο το κουτσομπολιό και το σούξου μουξου και το παρασκήνιο, αλλά δεν μ' αρέσει να είμαι και εκτός πραγματικότητας. Όταν ο Βόλος ανέβηκε από την τρίτη στη δεύτερη κατηγορία, η παρουσία του και μόνο ήταν ένα καμπανάκι συναγερμού για πολλές ομάδες της Football League, ότι ήρθαν αυτοί οι οποίοι το πάρονται. Λοιπόν, και δεν το λέω αυθαίρετα, εδώ οι ιδιοκτήτες ομάδων, όπως ο κύριος Μπύρος της Δόξας, χρηματοδότησε από την τσέπη του doping control στο παιχνίδι της ομάδας του με τον Βόλο. Γενικώς υπήρξε μια αίσθηση ότι αυτοί εδώ πέρα, που όπως είπες, παίζαν δύο ταχύτητες επάνω από όλους τους άλλους, παίζουν με παράνομο τρόπο δύο ταχύτητες πάνω από τους άλλους. Δεν αποδείχθηκε όμως κάτι για να μπορούμε να το προσάψουμε. Γι' αυτό και εγώ, στην τοποθέτησή μου είπα ότι δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ προπονητής είμαι. Εγώ μέσα στον αγωνιστικό χώρο έβλεπα μια ομάδα να πηγαίνει για ένα γύρο τουλάχιστον σε πολύ υψηλό ρυθμό και δίκαια είπα ότι και έφτασε την πρωτιά και
και ανέβηκε στην Αλφα-Εθνική. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλο γίνει ή έχει γίνει, αυτό νομίζω έχουμε και αρμόδια όργανα και θεσμούς και, όπως είπες, νομίζω κάποιες ομάδες έφεραν και το... Ναι, γιατί νομίζω δεν υπάρχει κονδύλι για να γίνεται το control στην Football League. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι ο Βόλος είναι, ότι είναι πρώτος. Στη Football League αύριο, όπως και στη Super League, είναι τα παιχνίδια της 30ης και τελευταίας αγωνιστικής. Θα ξέρουμε την ομάδα που θα πάει στον Παράζ με τον 13ο της Super League, όλα παίζονται στην Κρήτη. Πλατανιάς Ηρακλής και η Ρόδοτος Απόλλων Λάρισας είναι το σετ των παιχνιδιών που κρίνουν. Με την χθεσινή εξέλιξη της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον Απόλλωνα Λάρισας, τώρα ο Πλατανιάς έχει το πλεονέκτημα, αλλά πρέπει να νικήσει τον Ηρακλή. Και ο Πλατανιάς δεν ήταν στις ομάδες που έλεγες πέρσι το καλοκαίρι ότι πάνε για άνοδο. Όχι. Αλέξη, εγώ σαν Σοκράτης, τον έβαζα και τον Πλατανιά μέσα. Γιατί δεν μπορεί μια ομάδα που πέφτει από την Αλφα Εθνική στην επόμενη κατηγορία να μην την τοποθετήσει ως φαβορί. Εξάλλου, δεν κράτησε αρκετούς παίκτες. Κράτησε κάποιους παίκτες. Όπως και η Κέρκυρα επίσης. Και η Κέρκυρα επίσης. Την ξεχάσαμε ως φαβορί. Είδες και εγώ στη συζήτηση πάνω ξεχαστήκαμε. Δηλαδή υπήρχε Κέρκυρα. Νομίζω περισσότερο η Κέρκυρα κράτησε το ρόστερ της Super League. Πολύ περισσότερο ρόστερ. Πολύ μεγαλύτερο ρόστερ. Η Κέρκυρα. Υπήρχε ο Πλατανιάς. Οι δύο ομάδες που άλλαξαν κατηγορία. Υπήρχε η Δόξα Δράμας. Υπήρχε η Δόξα Δράμας που δύο χρόνια έχει έναν εξαιρετικό ιδιοκτήτη και πολύ καλούς παίκτες και δεν έχει κατορθώσει να ανέβει ακόμα κατηγορία. Υπήρχε ο Ηρακλής. Άρα δεν είναι για σένα έκπληξη ότι ο Πλατανιάς πάει να πάρει τη δεύτερη θέση. Από κάποια στιγμή και μετά, όχι, γιατί τους είδαμε στο γήπεδο. Πρόκειται για μια πολύ καλή ομάδα, ειλικρινά. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Χαίρομαι γιατί είναι και ένας νέος προπονητής. Ο Γιάννης Οτάτσης, ο οποίος είναι ένα εξαιρετικό παιδί και είναι η πρώτη του θητεία ως head coach. Γιατί ήταν συνεργάτης του κυρίου Πετράκη πέρσι στον Κισαμικό. Άρα πέρασε και εκείνος κάνει το ίδιο και φέτος κάνει μια εξαιρετική πορεία. Σου θυμίζει τον εαυτό σου. Χαίρομαι πάρα πολύ για τον Γιάννη. Για τους λάδους και το σχηματισμό μου παίζει ένα 3-5-2 και το παίζουν αρκετά καλά. Έχει κάποιους ξένους παίκτες του οποίους έχει βασιστεί πάνω τους. Είναι μια ομάδα που είναι ομάδα και που δίκαια και αυτή είναι στις ψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Πες μου λίγο τη γνώμη σου για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει τόσο μεγάλο ή ίσως όχι και τόσο μεγάλο gap, απόσταση του 13ου, του όποιου 13ου της Super League από τον δεύτερο της Football League. Δηλαδή θα παίξουν δύο παιχνίδια μέσα έξω. Ας πούμε, το πάρω τώρα, Πλατανιάς με τον Όφη που είναι ο επικρατέστερος να πάρει τη 13η θέση στην Super League. Είναι μια μάταιη προσπάθεια για τον Πλατανιά. Καταρχάς δεν γνωρίζω. Αν είναι αυτό το ζευγάρι. Πες ότι δεν είναι αυτό. Πες ότι είναι Απόλλωνας Λάρισας. Δεν έχει σημασία. Όποιο και αν είναι. Καταρχάς δεν γνωρίζω ακόμα εγώ, μπορώ να μην ξέρω μόνο εγώ, ότι αν είναι η μονή ή διπλή αγώνες. Δύο είναι. Είναι διπλή. Διπλή αγώνες. Ακόμη χειρότερο για την Football League. Είναι ακόμα είναι το πιο δύσκολο για την ομάδα της Football League. Αντικειμενικά, ρεαλιστικά και πραγματικά υπάρχει διαφορά αυτή τη στιγμή ανάμεσα στις ομάδες, οποιαδήποτε και αν ήταν. Από αυτές τις τρεις τουλάχιστον που παλεύουν τώρα, Αλέξη. Αστέρας Τρίπολης που νομίζω θα το αποφύγει. Ναι. Και το δικαιότητα να το αποφύγει. Και όχι, που έχει πιο πολλές πιθανότητες από τον Πας Γιάννενα, όπως και αν το κάνει. Ακριβώς. Νομίζω ότι έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα έναντι είτε του Απόλλων Λάρισας είτε του Πλατανιά. Όμως το πλεονέκτημα είναι πολύ θεωρητικό. Κάνουμε εκτίμηση. Το ποδόσφαιρο είναι το πιο απρόβλεπτο άθλημα. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να είσαι απόλυτος ποτέ. Θα διακινδυνεύεις να πεις ότι κάτι θα γίνει έτσι και θα γίνει έτσι. Νομίζω ότι είναι δύο διαφορετικές ομάδες. Να πω εγώ περισσότερο τη διαφορετικότητα των δύο ομάδων. Είναι μια ομάδα που είναι ο Απόλλων Λάρισας σφιχτή, έμπειρη, με πέντε Βραζιλιάνους μέσα που τους έχουν αλλάξει το ρου της φετινής ιστορίας τουλάχιστον και έχουν κάνει τη διαφορά. Μαζί με την υπόλοιπη συμπαίκτες τους βέβαια. Και ο Πλατανιάς, η οποία είναι μια ομάδα συμπαγής, με συνοχή, με τους τρεις στόπερ όπως προνέφερα πίσω, με τον Λουκίνα και τον Μιγγέλ, αν δεν κάνω λάθος, τους δύο επιθετικούς της. Καλός σεντερφόρ αυτός μου έχουν πει. Πάρα πολύ καλός και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και... Μιλάμε για τον Μιγγέλ Μπιανκόνη που είναι ο πρώτος σκόρερ της κατηγορίας και παίζει σεντερφόρ στον Πλατανιά, ένας ψηλός σεντερφόρ. Ναι. Είσαμε σε ένα πρόβλημα. Βεβαίως, είναι εξαιρετικός παίκτης.
και μια ομάδα η οποία τρέχει και έχει και αυτή αμυντικά είναι συμπαγής. Διαφορετικές ομάδες, αλλά νομίζω το πλεονέκτημα υπάρχει πάντα στον ομάδες αλφαεθνικής. Mm-hmm. Όμως το κίνητρο, η πίεση, εκεί θέλω να σας το πω πριν, ότι ίσως το τελευταίο μπαράζ που δόθηκε να ήταν αυτό που έχω παίξει εγώ. Ιωνικός Απόλλων Καλαμαριάς ήταν πριν το 2002. Στο Βόλο. Ήταν στο Βόλο το 2002, Αλέξη. Mm-hmm. Να πω λίγο για την ψυχολογία. Ναι, τότε αλλά ήταν μονό παιχνίδι σε ουδέτερη έδρα. Μονό παιχνίδι. Η διαφορά είναι ότι αυτός που είναι αλφαεθνική χάνει τα πάντα. Φυσικά, έχει τα πάντα να χάσει. Η ψυχολογία είναι, είσαι πολύ πιεστικός. Αν με ρωτήσεις ποιο ήταν το χειρότερο παιχνίδι που έπαιξα στην καριέρα μου, ήταν αυτό. Το πιο πιεστικό. Ήταν αυτό. Mm. Δηλαδή ήταν πολύ καλύτερα ένα παιχνίδι τότε που βγήκαμε στο κύπελλο UEFA με τον Ιωνικό, mm-hmm. που θα μας έδινε το εισιτήριο για την Ευρώπη, που ήταν περισσότερο άνετο, περισσότερο ευχάριστο, παρά μια παραμονή σε ένα μονό παιχνίδι, μια ομάδα β' εθνικής, ούτε καν της κατηγορίας. Και λες ότι οι αντίπαλοι σου εκείνη την ημέρα που ήταν από την δεύτερη κατηγορία ήταν πιο χαλαροί. Δεν είχαν να χάσουν κάτι. Mm. Είχαν απλά να κερδίσουν, είχαν μια ευκαιρία mm-hmm. που δεν την είχαν υπό κανονικές συνθήκες. Ο Πάνο χάνεται όμως. Mm-hmm. Γιώργος Τσανάκας, κι άλλο γκολ Λαμία. Λαμία κάνει το. Το οποίο το έχουμε πάρα να φιλοξενούμε τον Σωκράτη Οφριδόπουλο. Έχει παίξει τη μοναδική φορά στο παρελθόν που έγινε πρώτη εθνική με 14 ομάδες. Το 2001-2002. Λίγο διαφορετικός ο χάρτης θα έλεγα τότε, αν σκεφτεί κανείς ότι από τις 14 ομάδες της κατηγορίας, οι 8 ήταν από την Αθήνα. Συνέπεσε τότε μεγάλη προοδευτική. Όλη η Αθήνα ήταν στην. Δεν λέγανε καν ακόμα τότε Super League. Ήταν 8 αθηναϊκές ομάδες, οι 3 ΠΑΟΚ Άρης Ηρακλής από τη Θεσσαλονίκη και Ξάνθη Όφη Παναχαϊκή, για να έχουμε να πούμε ότι ήταν και 3 ομάδες mm-hmm. από την περιφέρεια. Δεν θα είναι έτσι του χρόνου. Δεν το θυμόμουν καν. Ναι. Του χρόνου η Αθήνα θα έχει τους Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ΑΕΚ, Ατρόμητο Πανιόνιο τέλος. Και μάλιστα και η Super League 2 μόνο τον Απόλλωνα και καμία άλλη ομάδα. Ένα κοντό πρωτάθλημα, 26 αγωνιστικές και πάμε για μπάνια. Θυμάσαι πώς ήταν. Ειλικρινά δεν το θυμόμουν καν. Μου έλεγε ότι αν είχε παίξει πρωτάθλημα με λίγες ομάδες, όχι, δεν το θυμάμαι καν. Πώς σου φαίνεται ένα πρωτάθλημα 26 αγωνιστικών? Καταρχάς είναι ξεκαθαρισμένο ότι θα πάνε σε 2 γύρους ή θα πάμε σε 3 γύρους. Αυτό ερευνάτε. Πρέπει να προσθέσουμε κάτι, γιατί 26 αγωνιστικές είναι πολύ λίγο. Πιθανόν να έχει play-off ή play-out. Ναι, θα δούμε τι θα έχει τώρα, γιατί και σε αυτό δεν είναι εύκολο να συμφωνήσουμε. Ενώ η εταίρη τη Super League. Εντάξει, φαίνεται να είναι λίγο, να είναι λίγο μικρό. Νομίζω θα βρεθεί κάποιος τρόπος ώστε να γίνει ακόμα λίγο πιο ενδιαφέρον. Και αν το πάμε και στη Super League 2 των 12 ομάδων, αυτό είναι ακόμα πιο μικρό. Ναι. Mm. Άρα τώρα περιορίζεται ο αριθμός και των ποδοσφαιριστών στις κατηγορίες και των προπονητών, σίγουρα. Όμως επειδή αναβαθμίζεται τουλάχιστον οικονομικά η πιο κάτω κατηγορία. Ναι. Γιατί Αλέξη, υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλά προβλήματα στις ομάδες. Γιατί καλό είναι, συζητάμε για απαιτήσεις, συζητάμε για πρωταθλήματα, συζητάμε για διάφορα πράγματα. Αλλά όλες οι διοικήσεις στην Β' Εθνική δίνουν μόνο χρήματα και δεν εισπράττουν απολύτως. Στις 16 ομάδες της εφετινής Football League, για πόσες θα έλεγες ότι. Δεν τρέπεσαι να λες ότι είμαι επαγγελματίας του ποδοσφαίρου και δουλεύω σε αυτές? 5-6. Ας πούμε τις μισές. Αλλά και πάλι σε μια σύγχρονη Ευρώπη δεν μπορεί να το λες αυτό στη δεύτερη τάξη κατηγορία της, της Ελλάδας. Η Football League στην Ελλάδα είναι το πλέον υποβαθμισμένο πρωτάθλημα β' εθνικής στην Ευρώπη. Ναι. Αύριο, όπως έλεγα, θα κλείσει η χρονιά και για τη Football League και για την Super League. Στο βαθμό που έχεις παρακολουθήσει και κυρίως τώρα που έχεις το χρόνο να παρακολουθείς, αλλά και παρακολουθώντας και πριν, πες μου στη Super League, επειδή ξέρω ότι οι προπονητές κοιτάζεστε μεταξύ σας, ο ένας στη δουλειά του άλλου εννοώ, όχι με κακό τρόπο, τι απ' όλα σου τράβηξε περισσότερο εφέτος την προσοχή στην Super League από τις δουλειές που έβλεπες των συναδέλφων σου? Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που παίζει ο Ολυμπιακός. Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι και κοντά σε αυτά που σκέφτεσαι, που σκέφτομαι, και σε αυτά που μπορούν πολλές φορές να παίζαμε μεταξύ με τα παιδιά, οπότε μπορείς να τους πεις κάποια φορά
Δέστε και λίγο τον Ολυμπιακό, κοιτάξτε ναι. κάπου να δείτε και ένα παράδειγμα σε μεγάλο επίπεδο. Μου αρέσει αυτό που η μπακ του είναι ψηλά, οι εξτρέμοι του παίζουν πολύ μέσα. Μου αρέσει που ένα του χάφου γίνεται τρίτο στην ανάπτυξή του, γιατί αυτό θέλουμε κι εμεί. Είναι επιθετικό, οι κινήσει του είναι ξεκάθαρε. Κάνει απλά πράγματα και πάρα πολύ καλά. Μου αρέσει που έχει ένα παίχτη που του έχει δώσει φέτος πολύ ελεύθερο χώρο μέσα στο γήπεδο και αποδίδει εξαιρετικά, ο Φορτούνης λέω. Και υπάρχει μια κατανομή ρόλων μέσα στο γήπεδο. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ ο Άρης των πρώτων αγωνιστικών με τον Ισπανό τον προπονητή του. Α, τον πρώτο αγωνιστικό. Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ, τον έβλεπα. Τον παρακολουθούσα, Αλέξη, πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Ναι. Τακτικά. Με κάποιες μικροαλλαγές σε συνδυασμούς παικτών στα πλάγια μόνο. Που λειτουργούσε και κάπως διαφορετικά τακτικά όμως και εκείνοι έβγαζαν το χάφ του στην πλευρά να δημιουργήσουν ένα παραπάνω παίκτη. Οι μπακ του έπαιζαν ψηλά, οι εξτρέμοι είναι μέσα. Ήταν ξεκάθαρο και ότι έκαναν πάρα πολύ καλά. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πάρα πολύ ταλαντούχα ομάδα, μια πολύ επιθετική ομάδα, με πάρα πολλούς παίκτες. Δίκαια είναι. Την αντιμετώπισες κιόλας, ναι. Δίκαια είναι πρωταθλητής. Εκεί πρέπει να πάμε σε αυτό που ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας, ότι πώς φαίνεται, λέω στα δικά μου τα μάτια, και αυτό είναι... Η σχέση του Λουτσέσκου με τους παίκτες. Ακριβώς, Αλέξη. Ακριβώς, Αλέξη. Δηλαδή φαίνεται ότι ο προπονητής, εκτός όλα τα άλλα που τα κάνει σίγουρα καλά, γιατί είναι πρώτος, έχει μια εξαιρετική σχέση με τους παίκτες του. Άρα η διαχείρισή του είναι πάρα πολύ καλή. Ναι. Κι άλλο γκολ στο Ριζούπολη, πάμε ξανά. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν... Ότι είναι ότι... δημοσιογραφικό έβριμα και όχι... Όχι. Θέλω να πιστεύω ότι, είναι, ότι ήταν κάτι που βγήκε, αναδύθηκε και παρουσιάστηκε τη στιγμή περισσότερο. Ελλάδα. Ότι θα, ότι θα ξεπεραστεί πολύ γρήγορα. Ίσως πολλές φορές να καλομαθαίνουμε κιόλας. Έβδομη Λαμία, σε παρακαλώ πολύ. Νομίζω, Σοκράτη, δεν την είχε ο χάρτης του ποδοσφαίρου. Επειδή θέλω να συνεχίσω λοιπόν αυτό που ξεκινήσαμε, ναι. θα ήταν παράληψή μου να μην πω ότι ο Πανετολικός του Τραϊανουδέλα διέγραψε μια εξαιρετική χρονιά. Σώθηκε πολύ νωρίς, έπαιξε και ωραίο ποδόσφαιρο. Νομίζω η Λαμία του Μάκη Χάβου, από τη στιγμή που ο Μάκης την ανέλαβε, έχει παίξει και καλό ποδόσφαιρο και δίκαια βρίσκεται και ψηλά και έχει σωθεί νωρίς και έχει σωθεί εύκολα και έχει φτάσει και μέχρι τους τέσσερις του κυπέλου. Αποκλείοντας Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Ακριβώς. Στη Λαμία το μόνο που είναι ουσιαστικά μια ομάδα στελεχωμένη, επειδή το αντέχει το πορτοφόλι του ιδιοκτήτη. Θέλω να πω, δεν έβγαλε ρε παιδί μου ένα παίκτη. Δηλαδή, εμείς ο Πανιόνιος και στα χειρότερά μας, ένα Μασούρα και ένα Ντουρμισάι του στείλαμε στην εθνική ομάδα. Σωστά. Άρα είναι αυτό που συζητούσαμε για την Παναχάκη στην αρχή. Με ποιους τρόπους θες να φτάσεις ψηλά, να κρατηθείς ψηλά και τι θες να κάνεις, Αλέξανδρο. Άρα η Λαμία δεν θέλει να στηριχθεί σε υποδομές. Θέλει να πει, θέλει να πάει αλφαεθνική. Ήταν σκοπός του κ. Παπαϊωάννου και καλώς έκανε και έφτασε, γιατί έχει και εκείνους του έχουν κοστίσει πάρα πολλά χρήματα. Και είναι ένας άνθρωπος παράγοντας ο οποίος πληρώνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και είναι καλό να βρίσκονται τέτοιοι άνθρωποι. Εκεί. Επίσης να πω ότι εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, αν και χαμηλά φέτος, και το λέω και γιατί συμπαθώ και ίσως είμαι έχω και προκατάληψη, ο Αστέρας Τρίπολης. Νομίζω ότι ο Αστέρας Τρίπολης είναι μια αρκετά καλή ομάδα. Νομίζω ότι έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο σε πάρα πολλά παιχνίδια του. Του κόστησε η αρχή του που είχε νομίζω πολλά ντέρμπι σε πάρα πολλούς βαθμούς. Του έπεσε μαζί Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, ναι, με τα τρία ξεκίνησε. Τα οποία είχε και πολύ καλές εμφανίσεις. Αλλά δεν εξαργύρωσε τίποτα. Αλλά βαθμολογικά δεν πήρε κάτι. Και όταν μένεις πίσω, τότε είναι αρκετά δύσκολο. Θυμίζω ότι πέρσι, τέτοια εποχή, ο Αστέρας Τρίπολης με νίκη στην τελευταία αγωνιστική, αν δεν απατώμε στο Αγρίνιο, εξασφάλιζε θέση Ευρώπης. Που έπαιξε με τη Σκοτσέζικη. Ναι, και τώρα τελευταία αγωνιστική θέλει να νικήσει αύριο τον Πανιόνιο για να εξασφαλίσει θέση, όχι Ευρώπης, αλλά Ελλάδας. Είχα την ευχαίρεια να τον παρακολουθήσω και στον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ προχτές. Και νομίζω είδα μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Επίσης είδα δύο καλές ομάδες οι οποίες θα ξεκάθαρα ζητούσαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό επίσης ήταν σημαντικό. Νομίζω ότι ο Αστέρας Τρίπολης θα άξιζε να ήταν ψηλότερα. Ο Πανιόνιος έχει την νεανικότητά του, έχει πάντα τη φρεσκάδα του. Αναγκαστικά την έχει όμως. Πάντα δίνει κάτι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και εγώ νομίζω ότι από το δεύτερο κομμάτι της χρονιάς και μετά μου προξένησε ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο θέλησε να παίξει όφη. Επίσης, εκεί να πούμε, εκεί υπάρχει μια διαφορετική κουλτούρα ανθρώπων πλέον. Που ίσως είναι πολύ κοντά σε αυτό που ξεκίνησε να κάνει και η Παναχαϊκή. Ένας ιδιοκτήτης, ο οποίος να μπορεί και να θέλει.
ο κύριος Γιάννης Σαμαράς, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι expert στις υποδομές και στο πού να εκπαιδεύσεις παίκτες, ανεξαρτήτου ηλικίας, έχει παίξει υψηλό επίπεδο, γνωρίζει το ποδόσφαιρο, ο γιος του, ο Γιώργος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ποδοσφαιριστής, αλλά και ποδοσφαιράνθρωπος, που εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ, ο Ηλίας Πουρσανίδης. Και πήγαν να φτιάξουν κάτι που πολλές φορές έχω ακούσει που δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Αυτοί ανέλαβαν, αυτοί ανέλαβαν και το ρίσκο ότι δεν πειράζει ακόμα και ας πέσουμε. Όταν υπήρχε το πρόβλημα με, το, με την εκδίκαση της υπόθεσης του Αιγινιακού, ακόμα και τότε το είπαν, Αλέξη. Να. Ότι άμα πούν ότι πέσαμε, πέσαμε. Εντάξει, εμείς... Αλλά και αγωνιστικά, σου λέει, εμείς και να πέσουμε, θα παίζουμε έτσι. Ακριβώς. Και μπορούμε να το υποστηρίξουμε αυτό. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ομάδα, ο Όφη, με καλή κουλτούρα. Εξάλλου έχουν περάσει και από τον συγχωρεμένο τον κύριο Γκέραρτ. Οι νεαροί δεν θυμούνται, αλλά τη δεκαετία του 90 υπήρχε ένα Όφη ο οποίος, επειδή έτυχε να παίξει ο αντίπαλος, αν έχανες 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Στο γιατί κουλέσου να ευχαριστούμε. Έλεξε πιθανόν το παλέψω να πάρω κάτι. Νομίζω ότι με αυτούς τους ανθρώπους θα δίνουν όλα τα χέγγια, εκτός τα οικονομικά που είναι ο ιδιοκτήτης και το υπόλοιπο team, ο Όφη, να αλλάξει σελίδα, όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και ως προφίλ. Με αυτό που είναι τώρα ο Όφη είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι το legacy, το κληροδότημα του Ευγένιου. Σαμαράς, Σαμαράς, Προυσανίδης, Ίσης, Βέρα. Ακριβώς. οι εμπειρίες μας και το τι έχουμε ζήσει και με ποιους ανθρώπους έχουμε συναναστραφεί τα προηγούμενα μας χρόνια και τι έχουμε βιώσει, είναι γνώση. Γνώση είναι κάτι που μπορούμε να διαβάσουμε, κάτι που μπορούμε να πάμε σε ένα σεμινάριο, κάτι που μπορούμε να δούμε στην τηλεόραση, κάτι που μπορούμε να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει τα ίδια ενδιαφέροντα με εμάς. Φυσικά είχαν την πρίκα τα παιδιά αυτά να περάσουν από μια μεγάλη ομάδα του Όφη, με ένα μεγάλο δάσκαλο. Και αυτό προσπαθούμε και εμείς τώρα μεγαλώνοντας να κάνουμε στα παιδιά. Ό,τι καλό έχουμε βρει στην καριέρα μας, συν ό,τι μαθαίνουμε, συν τη δικιά μας κουλτούρα να τη μεταδίδουμε. Το ποδόσφαιρο όμως είναι ένα. Και το ποδόσφαιρο είναι απλό. Και ο κόσμος, φαντάζομαι, Αλέξη, διψάει να δει ποδόσφαιρο. Άρα θέλουμε να δημιουργήσουμε και εμείς και στην Παναχαϊκή, και μπορεί να επανέρχομαι, αλλά γενικά στο ποδόσφαιρο, ότι ο παίκτης πρέπει να εκδευτεί να παίζει ποδόσφαιρο. Να έχει την πάρα στα πόδια. Νομίζω, Σοκράτη, είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Το γενικό συμπέρασμα της χρονιάς στη Super League είναι ότι όσοι τόλμησαν και έπαιξαν, σώθηκαν. Μπορεί να φάγανε 5 μία μέρα. Αλλά σώθηκαν. Δηλαδή αυτοί που την πλήρωσαν είναι αυτοί που δεν έπαιξαν ποδόσφαιρο. Αυτό στα δικά μου τα μάτια σου εγγυάται πολλά πράγματα μέσα στη χρονιά. Αρκεί να μην απομονώσεις στιγμές που μπορούν να σου έρθουν δύσκολες. Έτσι κι αλλιώς οι δύσκολες θα σου έρθουν. Και μπορείς να το αντέξεις να φας 5 γκολ, ας πούμε, και να πας την άλλη μέρα το πρωί κανονικά στη δουλειά. Ακριβώς. Ή να διανύσεις μια απόσταση ενός μήνα, 4 αγωνιστικών, χωρίς νίκη. Να μην νικήσεις. Ακριβώς. Απλά να έχεις μείνει να πιστεύεις αυτό που κάνεις. Είναι πολύ σημαντικό να πιστεύεις σε αυτό που κάνεις. Και είναι και σημαντικό να το πιστεύει ο ιδιοκτήτης. Εννοείται, γιατί δεν υπάρχει υπομονή. Σίγουρα. Όμως, αν δούμε, επειδή θυμόμαστε την υπομονή περιστασιακά, έχουμε πολλά παραδείγματα δίπλα μας με υπομονή. Εσύ θα το ξέρεις καλύτερα, γιατί εγώ δεν θυμάμαι και τα χρόνια κιόλας. Ο Άγιαξ πόσα χρόνια έκανε για να φτάσει σε αυτό που έφτασε. Θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη, για να μην πω. Κοιτάμε το τώρα, κόσμος, αλλά δεν κοιτάμε το πόσο πίσω υπήρχε το πρόβλημα μέχρι να φτάσει ο Άγιαξ. Μάθασε 20 χρόνια. Από το 95-96 είναι. Τελευταία φορά που πήρε το Champions League είναι το 95, αλλά εγώ θέλω να πω το άλλο. Ότι αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη, για να μην πω όλος ο κόσμος, συζητάει ενθουσιασμένος, συναρπάζεται με τον Άγιαξ, με μια ομάδα δηλαδή που έχει να πάρει 4 χρόνια το πρωτάθλημα στη χώρα της. Ακριβώς. Το διάβασα και εγώ αυτό. Δηλαδή από το 14. Τα επόμενα 4 τα πήραν. 3 η Eindhoven και ένα η Feyenoord. Δεν είναι καν πρωταθλητής Ολλανδίας για να είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Κι όμως αυτή η ομάδα που δεν έχει πάρει τίποτα. Για αυτή συζητάει στον πλανήτη. Ναι. Δεν έχει πάρει τίποτα. Ακριβώς. Τίποτα. Ακριβώς. Ούτε το πρωτάθλημα στη χώρα της. Εγώ να το μεταφέρω και. Γιατί ο κόσμος πολλές φορές ο μέσος ακροατής θέλει να ακούει και παραδείγματα. Ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα φέτος, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Πολλοί λένε ότι λόγω του ιδιοκτήτη του. Ο ιδιοκτήτης του πόσα χρόνια έχει έρθει. Ο ιδιοκτήτης ήταν και το 12 και το 13 και το 14 και το 15. Άρα ένας
εκπληκτικός ιδιοκτήτης που ξοδεύει αρκετά χρήματα όχι μόνο στην αντρική του ομάδα αλλά και στα τμήματα υποδομών του. Να πω λίγο ότι να ακούσει ο κόσμος ότι τα νούμερα που επενδύει, γιατί εκεί είναι επένδυση, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι από τις ομάδες που έχουν βγάλει παίχτες στην αντρική του ομάδα. Η επένδυσή του είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια, 2 ακόμα κάτι. Εσύ λες τώρα για το κομμάτι της Ακαδημίας. Ακριβώς. Συνολικά ο άνθρωπος αυτός όμως για να πάρει ένα πρωτάθλημα πέρασαν 7 χρόνια. Μετά από 7 χρόνια πήρε πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη. Ναι, αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό για τον Άγιαξ, ότι αυτή τη στιγμή τρελαίνονται όλοι. Γιατί? Γιατί είναι μια ομάδα που έρχεται να μας υπενθυμίσει πως πολύ ωραίο είναι να πουλάμε και φανέλες, πολύ ωραίο είναι να έχουμε και τηλεοπτικά έσοδα, αλλά το ποδόσφαιρο μπροστά απ' όλα και προπάντων. Το πρώτο είναι το ποδόσφαιρο. Ακριβώς, Άλεξ. Και ο Άγιαξ αυτό το δίνει στον κόσμο και ο κόσμος συνειδητά ή υποσυνείδητα το γουστάρει. Γιατί, αυτό, γιατί ο Άγιαξ του δίνει αυτό, ξέρεις, το ποδόσφαιρο πρώτα. Εμείς όμως κάνουμε το λάθος ότι το βλέπουμε ως αποτέλεσμα ξαφνικά τώρα. Και δεν έχουμε αναρωτηθεί πέρσι που ήταν ο Άγιαξ, πρόπερσι που ήταν ο Άγιαξ, τα προηγούμενα χρόνια που ήταν ο Άγιαξ. Οι άνθρωποι δούλευαν. Πολλές φορές δεν τυχαίνει να έχεις και οι φουρνιές των ποδοσφαιριστών τυχαίνει να μην είναι εξαιρετικά σε υψηλό επίπεδο. Όμως οι άνθρωποι έχουν την υπομονή και υπομονή έχουν και πάρα πολλές ομάδες. Διάβασα ένα άρθρο καταπληκτικό του Βασίλη του Σαμπράκου για την Όριτς. Άλλα μεγέθη, άλλα χρήματα, όμως το σκεπτικό. Μιλάμε για την ομάδα που επανήλθε στην Premier League ως πρώτη. Πλέον το ποδόσφαιρο ξεκινάει από κάτω, ξεκινάει από αυτό που μπορείς. Ξεκινάει από μια αλήθεια. Και ξεκινάει να μάθεις στους παίκτες σου να παίζουν ποδόσφαιρο. Να πιστεύουν ποιος παίκτης δεν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Ποιος παίκτης δεν θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια του. Ποιος παίκτης δεν θέλει να κερδίζει. Αλλά πώς όμως παίζοντας ποδόσφαιρο. Η ικανοποίηση είναι τεράστια. Βγαίνω πάλι πίσω στην κουβέντα μας. Το να παίζω δεν είναι κάτι το οποίο θα θεωρηθεί ως, σε παρένθεση, να τσιρκοποιήσουμε το ποδόσφαιρο. Ναι, άλλο το να παίζω και άλλο το να κάνω κόλπα. Το να παίζω είναι το εργαλείο για να νικάω. Για να το εργαλείο για να φέρω κόσμο, το εργαλείο για να φέρω παιδιά, το εργαλείο για να μάθει ακόμα και μια επαρχιακή πόλη όπως είμαστε εμείς στην Πάντρα, στα μικρά παιδιά στο σχολείο, γιατί και αυτό έγινε, Αλέξη. Και εγώ με ικανοποίησε πάρα πολύ, γιατί έχω παιδιά στο σχολείο. Έχω παιδιά στο δημοτικό και μου κάνει τεράστια εντύπωση μετά από ένα χρόνο, μετά την Γάμα Εθνική, ότι να πηγαίνει στο δημοτικό να σχολάζουν τα μικρά μου και να ακούς τα παιδάκια στο πρόβλημα, όπως και εμείς παίζαμε μικροί και λέγαμε το όνομα του αγαπημένου μας παίκτη, ναι, ήμασταν, να είναι κάτοχοι της μπάλας και να λένε Στεργίδης, Φωτάκης, και να μην λένε κάποιο παιχτών που είναι στην Αλκαθνική. Σημαίνει ότι κάτι καλό γινόταν εκεί. Αυτό νομίζω ότι οι ομάδες, τα μεγάλα κλαμπ το κάνουν. Θέλω να δώσω την ευκαιρία στον Τάκη Μπουλή που είναι πατρινός να σου κάνει μια ερώτηση πριν το break. Παρακαλώ. Ευχόμαστε να ανέβει την επόμενη χρονιά. Μόλι μας την καρδιά. Εξάλλου και που φύγαμε, που μας απομάκρυναν. Εκεί ήμασταν. Εκεί ήμασταν και ευχόμασταν να πάει καλά και το προπονητικό team και η ομάδα να πάει καλά και να μην συνέβαινε ό,τι συνέβη. Μέσα από την καρδιά μας. Μπορείς να πας σε break. Ευτυχισμένος. Ευτυχώς. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που. Τι χάρηκες τώρα για να χαρίσει. Που τουλάχιστον σώθηκε. Εντάξει. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Η Καλυθέα απέδειξε και ότι επειδή επικαλούνται ο κόσμος το όνομα της ομάδος ή το που έχει φτάσει κάποτε, ότι δεν είναι αρκετό και δεν φτάνει αυτό για να δεις την ομάδα σου ψηλότερα. Πρέπει αυτοί που αναλαμβάνουν τις τύχες της κάθε ομάδας να μπορούν να αντέξουν και οικονομικά και να διαθέσουν πολύ χρόνο, Αλέξη, για την ομάδα τους, γιατί μια ομάδα είναι 24 ώρες, 24 ώρες ίσως, για να μπορέσουν να αλλάξουν επίπεδο. Ακόμα και μια ομάδα τρίτης εθνικής έχει τις απαιτήσεις της, τις υποχρεώσεις της, τα έξοδά της. Εδώ τις προάλλες πριν το Πάσχα, είχαμε τη χαρά να συζητάμε με τον Στάθη Σταθόπουλο, τον συνάδελφό σου, για την περίπτωση του αθλητικού ομίλου Υπάτου, ας πούμε, που είναι νεοφώτιστη ομάδα στην τρίτη εθνική, αλλά στηρίζεται στην ελληνική εταιρεία Γρανιτών, που είναι εκεί στο χωριό. Και καταλάβαμε ότι ακόμα και αυτές οι ομάδες, για να σταθούν, έχουν
τα έξοδά τους. Θέλει και χρήματα το ποδόσφαιρο, δυστυχώς ή ευτυχώς. Λέμε ότι το budget δεν κάνει την ομάδα. Αυτό είναι η μισή αλήθεια. Δηλαδή, το λέμε συνήθως ότι για να δείξουμε ότι με την εργατικότητά μας μπορούμε να υπερκαλύψουμε ομάδες με ποιότητα ή με παραπάνω χρήματα. Ναι, είναι αλήθεια. Αλλά πολλές φορές και το budget κάνει την ομάδα. Δηλαδή, όταν μπορείς να πάρεις έναν πολύ καλό παίχτη, από το να πάρεις έναν μέτριο παίχτη, συγγνώμη, αλλά υπάρχει και διαφορά σε αυτό το κομμάτι. Αλλά ο χρόνος που καλύπτουν, πρέπει να καλύπτουν και οι παράγοντες που ασχολούνται με τις ομάδες τους, πρέπει να είναι πολύ μεγάλος. Και αυτή είναι και η διαφορά με τη Football League, τους παράγοντες. Στην Αλφα Εθνική, το ξαναλέγεται έτσι, μάλιστα. Ναι. Είτε ήταν ο Κανελάκης ο συγχωρεμένος ο πρόεδρός μου, είτε είναι ο Σαλευρής, ο άλλος συγχωρεμένος, ο άλλος πρόεδρός μου, είτε είναι οι δύο ιδιοκτήτες του Αστέρα Τρίπολης, είτε είναι ο κύριος Κομπότης, είτε είναι ο κύριος Μαρινάκης, είτε είναι ο κύριος Μελισανίδης, ασχολούνται πάρα πολλές ώρες την ημέρα με την ομάδα τους. Το αγαπάνε αυτό που κάνουν. Κακοπροαίρετα τους χαρακτηρίζουν πάρα πολλοί επαγγελματίες παράγοντες. Και όμως χρειαζόμαστε επαγγελματίες παράγοντες, γιατί αν δεν ασχοληθείς κάθε μέρα και πολλές ώρες με την ομάδα σου, θα μείνουν πάρα πολλά πράγματα στην άκρη. Και αυτό είναι, πρέπει να το πάρουν, να το διδαχθούν και κάποιες ομάδες της Football League, ότι δεν φτάνει μόνο να βάλεις κάποια χρήματα, ότι πρέπει και να βάλεις χρήματα, αλλά και να ασχοληθείς πάρα πολύ με την ομάδα σου, για να δεις κάποιο αποτέλεσμα. Παράδειγμα, γιατί μας αρέσουν τα παραδείγματα, ιδίως στους Έλληνες, και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί το βιώνω στην Πάτρα. Είναι η λέξη ο Προμηθέας. Α, το μπάσκετ. Ναι. Το μπάσκετ με την Παναχαϊκή. Ο Προμηθέας, ο ιδιοκτήτης του είναι ο κύριος Λιόλιος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Γνωρίζω. Ο οποίος έχει διαθέσει πάρα πολλά χρήματα και ασχολείται, το ξέρεις. Ναι, αλλά έχει φτιάξει μια ομάδα που μπορεί και να είναι η τρίτη, τέταρτη καλύτερη ομάδα στη χώρα πίσω από τις. Οικονομικά μπορεί και να το κάνει. Έφτιαξε ένα, το είδα εγώ από κάποιους φίλους μου, γιατί είμαι και μπασκετικός, μου αρέσει το μπάσκετ, πηγαίνω και, και βλέπω και τώρα που μπορώ περισσότερο. Έχει φτιάξει ένα γυμναστήριο με τρία γήπεδα μπάσκετ. Στο υπόγειο έχει γυμναστήριο για αποκατάσταση των αθλητών του, για τους νεαρούς, για τις υποδομές τους. Άρα υπάρχει ιδιοκτήτης που δίνει χρήματα, έχει φτιάξει τα γήπεδά του, διαθέτει χώρο, χρόνο, και φυσικά μπορεί να φέρει και τους καλύτερους αθλητές. Αυτό είναι ένα παράδειγμα καλό που μπορούν να συνεργαστούν και με την ακόμα και η Παναχαϊκή, οι νέοι άνθρωποι που θα διοικούν, να ανταλλάχνουν απόψεις. Στην ίδια πόλη εξάλλου είσαι. Έχει διαφορά η φιλοσοφία, η σκέψη, το πώς χτίζεται μια ομάδα, αν είναι μπάσκετ ή ποδόσφαιρο σε γενικά χαρακτηριστικά. Ο άνθρωπος αυτός τον άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά όταν τελείωσε ο αγώνας με τον Πανιόνιο, στον κύριο Χατζηγεωργίου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και αισθάνθηκε ότι δεν με ενδιαφέρει του χρόνου ότι αν θα βγω πάλι τρίτος ή πέμπτος. Εμείς έχουμε στοχεύσει κάπου. Εμείς εκεί θέλουμε να πάμε. Έχει έναν αξιόλογο προπονητή που τον πιστεύει και τον εκτιμάει πάρα πολύ. Και εγώ τον εκτιμάω πάρα πολύ, τον κύριο Γιατρά. Έχουν ένα πλάνο και σε αυτό πηγαίνουν. Αλλά έχουν. Διαθέτουν και τα χρήματα. Διαθέτει την αγάπη. Έχει πάθος για αυτό που κάνει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να αγαπάμε και να υπηρετούμε με πάθος αυτό που έχουμε ως εργασία, εγκαταστάσεις, γήπεδα και για τις υποδομές του και για την τρίτη ομάδα. Και το γήπεδο του είναι αμερικανικό προτύπων. Εκπληκτικό. Άρα αυτή η ομάδα δείχνει ότι σταθεροποιείται πρώτα απ' όλα, που είναι σημαντικό, και προοδεύει. Μάλιστα. Κάπου εδώ στα 10 λεπτά πριν τις 9, να ευχαριστήσω πολύ τον Σωκράτη Χρυδόπουλο που μας έκανε παρέα στο προηγούμενο δίωρο. Ελπίζω ότι δεν πέρασε τόσο άσχημα, ώστε όταν τον ξανακαλέσουμε να μας έρθει πάλι. Πέρασα πάρα πολύ ωραία καταρχάς. Να ευχαριστήσω και στο τέλος τώρα για τη φιλοξενία, γιατί τώρα είναι πιο ολοκληρωμένη η άποψη. Και θα ήταν μεγάλη μου τιμή και χαρά ειλικρινά να μιλήσω ξανά μαζί σας για ποδόσφαιρο. Τι θα ήθελες να συμβεί στην καριέρα σου το καλοκαίρι? Να ήθελα να πάω κάπου
που με πιστεύουν πολύ και τους πιστεύω πολύ. Σας το εύχομαι. Να είσαι καλά, Αλέξη. Να είσαι καλά, Σωκράτη. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ.